Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε Τρίτη σήμερα, 12 Δεκεμβρίου. Πρέπει να είναι γιορτή, πρέπει να είναι το Αγίος Σπυρίδωνος. Είναι. Στην Κέρκυρα είναι πολιούχος. Δηλαδή είναι σήμερα αργή αυτά, γιορτές. Ωραία θα είναι. Κλειστά όλα τα πάντα. Πώς έχουν τώρα, Δημήτρη, εμείς. Ναι. Ωραία. Ωραία. Χρόνια πολλά στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά στο Σπύρο. Στη Σπυριδούλα. Σπυριδούλα. Ναι. Μάρια, κάτσε γιατί έχουμε σοβαρό θέμα, κάτσε. Στο συγκρότημα Σπυριδούλα, να τα χιλιάσουνε. Στο συγκρότημα Σπυριδούλα. 37 χρόνια ζωής έχουν τα παιδιά. Σπυριδούλα, βέβαια. Χρόνια πολλά στο Σπυριδούλα. Ρε το Χρήστο και όσοι πρωί τον είπαμε, ρε φίλοι. Παλιομουσικές έβες, δεν ερχόμουν ποτέ σε αυτό το παλιό μάγαζο. Αχ. Αδέρφια, καλημέρα. Τι έχω για πάρτι σου, ρε φίλε. Γιατί έχω... είμαι σήμερα που είναι, είναι Οσίου Σπυρίδωνα, Αγίου Σπυρίδωνα. Γιατί εσύ τα ξέρεις αυτά. Ναι. Γιατί είμαι. Το είδα το πρωί και το ξέχασα. Ναι. Γιατί είμαι χαρούμενος και είναι πιο πολύ. Γιατί σου έχω έκπληξη. Τι γίνεται από το Σπυρίδωνα. Από σήμερα. Φίλε, πώς σου πάει το κόκκινο. σε βλέπω μέσα στις μαυρίλες, ρε φίλε. Ναι, χάνεις, ασχημέ. Φώτισε το πρόσωπό σου. Ό,τι και να μου λες, δεν το σώζεις αυτό που σου έχω έτοιμο. Γιατί, ρε φίλε, για κακό. Μου το έστειλαν για σένα. Ωραία. Εγώ τη αγόρι μου αυτά που Αγγλία, διάβασα, υβριστικά, προσβλητικά διάβασα. Τα είδες, από καν... Αγγλία μου το έστειλαν για σένα. Ναι. Βάλ το να τα ακούσει. Ναι. Να μας πει τι σημαίνει. Γιατί είναι ξεκάθαρα ένα αγγλικό μήνυμα. Ναι. Δεν τα πιάνω εγώ πολύ καλά. Άμα μιλάνε και με αυτά και με προφορά με προφορές και με διάλεκτο. Και σλάνγκ και αργό και τέτοια. Ναι. Δεν τα πιάνω. Ναι. Να μας πει ο Μάριος τι σημαίνει. Είναι κόκκινης. Ναι. Σε λίγο θα, μας, θα το βάλουμε. Δεν κατάλαβες τι λένε. Ή δεν θες να καταλάβεις. Ναι, είναι η προφορά πολύ. Είναι βορειοαγγλική. Α, δεν δυσκολεύτηκα μόνο εγώ δηλαδή. Είναι οπαδί της City. Οπαδί της City. Ένα-ένα θα τα βγάλουμε, Μάρι. Ένα-ένα γιατί σε γλεντάνε μέχρι εκεί που δεν πάει. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω τι λέει. Έτσι μου είπανε. Αν κάποιος κατάλαβε. Θα το ξαναβάλουμε βεβαίως. Αυτά με γλεντάνε, με κάνουν να μ' έρθει τίποτα ισούρου και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι κύριος Κιμπάρης, μιλάω ωραία. Είπα, σε γλεντάνε. Ναι, ωραία, ναι. Όχι, γιατί διαβάσαμε μήνυμα που έλεγε για σένα, για τον Τζαλτίδη, που έλεγε τίποτα. Γιατί για τη μαμά, κάτι τέτοιο. Παρακαλούμε κάποιον φίλο, ο οποίος γνωρίζει καλά την αγγλική. Sorry, δεν πιάνω τι λέει, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, δεν το πιάνω τι λέει. Να είμαι ειλικρινής τώρα. Ή γνωρίζει το σκηνικό. Πολύ σλάγκ είναι. Ή ξέρει τι σημαίνει. Ή το έχει ξανακούσει. Δεν ξέρω αν είναι καινούριο. Να μας ενημερώσει για το σύνθημα τι ακριβώς λέει. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Δεν λέει fuck πάντως μέσα. Δεν έχει ύβρις. Δεν το, μου είπανε παίξτε το, δεν είναι υβριστικό. Γιατί τους ρώτησα. Αλλά αυτοί οι φίλοι σου είναι που είναι. Ναι, σκέφτονται. Είναι σαν του δικού σου. Ναι, σκέφτονται πάρα πολύ. Το σκέφτηκαν, είναι υπεύθυνοι και είπαν ναι, το βάλτε. Παρακαλούμε άλλη μία φορά μου το ζητάνε. Όσο θες, βάλτε. Να ακούσουμε λίγο τι λέει. Stop. Δεν πιάνει ούτε λέξη. Περιμένω απάντηση. Δεν πιάνει λέξη. Το Man United πιάνει. Πιάνω το I say, ναι, το λέω τραγουδά. I say, δεν λέει. I say. Αυτό, ναι, αυτό δεν ναι. Το εισάγω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εκεί λέει. Ναι, Man United. Τι λέει, είναι τρεις λέξεις πριν να είναι. Συγγνώμη, Χρήστο. Όχι, φίλε Αντώνη. Εσύ, όταν το άκουσες με την πρώτη, έπιασες τη λέει. Την αλήθεια. Sorry, εγώ δεν. Sorry. Όχι, ναι. Φίλε Αντώνη, που στέλνει στο Λίμπερο, δεν είναι αυτό το ρήμα όπως μου λες. Δεν είναι hold ή pull. Μια πόλη, μια ομάδα λέγεται. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Είναι άλλο ρήμα που ναι. Χρησιμοποιούν. Είναι τρεις λέξεις. Το ρήμα και το ουσιαστικό. Και μετά έχει και κάτι. Πρέπει να λέει κάτι για Μουρίνιο, ρε φίλε. Μετά. Ναι. Πρέπει να λέει κάτι για Μουρίνιο. Βάλτε το ρίχνο στο λίγο σε παρακαλώ. Και κάτι με football. Say,
έχουν κάνει το ποδόσφαιρο the humid football. Τι μίλες βλακίες. Σε γλεντάνε σου λέω. Έτσι μου είπανε, δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε όμως. Ρίξτε το ρεύμα να μην δούμε τον γκολ όπως την δράμα. Αυτό όμως. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, έχει τελειώσει, ναι. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Αυτό, ναι, ναι. Περίμενε, έχουμε ακούσει τώρα 18 φορές ένα σύνθημα. Πρώτη φορά για εδώ στην εκπομπή. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Για την United τώρα το παίρνω. Δεν είναι υβριστικό, σου είπα. Ναι, 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 να ακούσουμε τι λέει. Λέω σε γλεντάνε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, Mother δεν λέει. Motherland United λέει. Είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε οπαδοί τη City που μετά έχουν παραμείνει στο γήπεδο. Είναι με στον Τράφορντ. Είναι ανακοίνωση, παρακαλώ, ότι οι οπαδοί τη City να παραμείνουν. Ναι. Έχουν παραμείνει αυτοί. Ναι. Άλλο που δεν θέλανε. Ναι. Ναι. Και σα γλεντάνε. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι λένε. Ναι. Καταρχά, απορία λίγο. Απορία λίγο. Δεν του πάνε τα κόκκινα. Δεν φώτισε. Δεν έδειξε. Άσε, που έρχεται μέσα στη Μαυρίλα όλη μέρα. Άσε βρε. Χθε. Πονάω παντού. Πονάω παντού. Μπάσκετ. Α. Μπορώ να έρθω στην ομάδα μπάσκετ να παίξω μια φορά 5 λεπτά. Έλα να, να γελάσουμε. Πάτε πλάκα. Έλα να γελάσουμε. Με μένα θα γελάσει αυτό. Μίξη τάκι κορονοϊό με χάρη Παπαγεωργίου. Στη μανούρα. Είναι νεύρο, το ξέρω. Δεν υπάρχει. Ναι. Το κρατούσα. Ομοσχοβίτης ρε φίλε, ξέσπασε. Εδώ ξέρω, ζήτη συγγνώμη μετά. Εσύ, καμπούρη, στο τέλο. Ναι, σε κρίσιμο σημείο. Χάραμε 22, γυρίσαμε στου 20. Αλλά χλάτσε, Αργύρης Καμπουρής, του Βαθυλάκου. Εντάξει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Για Ηρακλή. Για γυναίκες. Λοιπόν, περιμένω με αγωνία για το σύνθημα. Δεν το πιάνει κανείς, ρε φίλε. Δεν το πιάνει κανείς. FM κενό. Ωραίο θέμα. Ξεκινάμε με ωραίο θέμα. Πολύ σπάνιο αυτό του Ρομπατζόγλου. FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54. Ωραίο, όμορφο, κωδικοποιημένο θέμα. FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Και σχετικό θέμα έχουμε. Με δωράκι, αλλά βέβαια τώρα δεν είναι το δωράκι, είναι η εξυπνάδα του αν το βρείτε. Ρωτήθηκε ο Paul Scholes πριν από περίπου 7-8 χρόνια παραμονή αγώνα United City. Του λέει ο δημοσιογράφος, αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι, κόντρα σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Τι απάντησε ο τεράστιος Paul Scholes. Λέει, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι σημαντικό. Βάλτε στο θόρυβο, αγόρι μου. Ναι. Αλλά η City δεν είναι το μεγάλο κλαμπ. Το μεγάλο κλαμπ στο Manchester συμπληρώνεις εσύ που μας ακούς. Τι απάντησε ο τεράστιος Paul Scholes. Αν βάλεις το όνομά σου και το επίθετό σου, η απάντηση είναι απίστευτη. Βασικά η απάντηση είναι Βρετανίλα. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου ποδοσφαιριστής δεν έχει την ευφυΐα να απαντήσει έτσι. Πρέπει να είσαι Βρετανός. Όλοι οι άλλοι είναι υπερανοιχτωμένοι. Η απάντηση είναι μοναδική, δεν υπάρχει. Δεν αυτή να τη δώσει ή Αργεντίνος, ή Κινέζος, ή Έλληνας, ή Ρώσος, ή Γερμανός, ή Ιταλός, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι. Είναι Stockhouse. Έτσι, μόνο Βρετανός. Ο τεράστιος Paul Scholes, η υπερπεκτούρα, ο παίκτης επιτομή του ποδοσφαίρου στα 90s, ο ποδοσφαιριστής επιτομή του ποδοσφαίρου στη δεκαετία του 90, που έκανε τα πάντα. Τα πάντα και τι δεν έκανε, και αν έπαιζε αυτός και ο Ρόι Κιν στον τελικό με την Bayern München, θα έπεφτε άγριο κατούριμα. Όχι ότι δεν έπεσε, κατούριμα έπεσε, αλλά θα έπεφτε πολύ άγριο. Λείπανε οι δυο τους σε εκείνο τον τελικό, ο Scholes και ο Κιν. Τι απάντησε ο Paul Scholes. Ποιο είναι το μεγάλο κλαμπ στο Manchester. Απαντάς σωστά, μία-δυο λεξούλες, αν θες και σχόλιο, αν θες σχόλιο. Βάζεις το ονοματεπώνυμο. Αν δεν βάλεις το ονοματεπώνυμο, απλά είναι η μαγιά ότι απάντησες. Αν βάλεις το ονοματεπώνυμο, σημαίνει ότι θες να διεκδικήσεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express όταν, ή ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίησης με σκελετό τιτάνιουμ. 14 στα 15 θα γίνεις το μεγάλο κλαμπ του United. Εγώ του το θέμα θα απαντήσεις τώρα κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Αλήτης 9-10. Ο 9-10 είναι το που λένε, μας ξεπαρθενιάζει σε μεσικά. Δημήτρη, μάρκαρε το, να φύγει κατεμιά από τον Τζαρό.
Ναι. Γίνεται και λίγο έτσι να τα βλέπω. Ναι, γίνεται και λίγο έτσι. Κάτι τέτοιο πρέπει να λέει. Κάτι τέτοιο πρέπει ο Νιάδεκα να το βρει. Να δούμε, ναι, ναι. Δημήτρη, μόνο γίνεται λίγο έτσι. Να έχει λίγο κλείσει και προς τα μένα. Μπράβο, παλικάρι. Χρήστο, και όσοι έχουμε και σήμερα κοντά μας. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει η εκπομπή σήμερα ωραία. Είναι μια εκπομπή που. Άμα έχουμε λίγα συνθήματα. Ναι. Είναι μια πάντα. Η τρίτη είναι ο απόϊχος, ο from sound που λένε οι Άγγλοι από την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουμε διάφορα θεματάκια. Έχω σημειώσει ένα διάφορα που δεν τα σχολιάσαμε χθες. Ναι. Λόγω της αγωνιστικής επικαιρότητας, θα θέλω μαζί με τον Δημήτρη να δούμε λίγο την κλήρωση του Champions League και να σχολιάσουμε το κάθε ζευγάρι. Θα περάσουμε, πιστεύω. Θα περάσουμε. Εύχομαι ολόψυχα επιτυχία σε όλες τις ομάδες του νησιού. Για τη Λίβερπουλ λίγο. Εντάξει, αλλά μάλλον. Ναι, τέλος ξέρω, πάντων. Ξέρω. Τέλος πάντων. Και σε αυτήν ναι, εύχομαι. Άντε. Και σε αυτήν. Και σε αυτήν. Εγώ είπα κάτι. Μακάρι να δούμε αγγλικό Final Four φέτος. Τι λέει η Κρίστα Πάλας, τελειώνουν Μπεντέκε για το χαμένο πέναλτι. Έχασε με ποιον. Ναι, ο ανόητος. Ο Μπεντέκε. Με την Μπόρμουθ. Και... έχει σουτάρει το πρώτο. Μένει ισοπαλία. Ο Μιλιβόγεβιτς. Έχει κάνει το 1-0 με πέναλτι. Η παικτούρα. Βάζει ο Ντεφ. Το εκτέλεσε ο πέναλτι Μιλιβόγεβιτς. Το πρώτο. Το πρώτο, η παικτούρα. Κέρδισε και δεύτερο. Ναι, και... έχει βάλει δύο κολάρες ο Ντεφόε δέστες. Ναι. Πάτε να τις δούμε. Το δεύτερο Ντεφόε. Δεν υπάρχει. Ζερμέν Ντεφόε. Ναι, με τον οποίο μίλησες από κοντά. Του μίλησες. Με τότε να δεν μίλησατε, δεν ήσουν. Δεν το. Ήταν τότε ο Ντεφόε. Το πέναλτι δεν εκτελεί ο Ντεφόε. Με εσάς. Ούτε θυμάμαι ρε Σιμαρίν, τόσα πολλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία. Αυτός δεν μειώνει με πέναλτι. 1-2 με τον Μπάοκ. Μάλλον. Και παίζει και ο Άρον Λένον δεξιά. Ήταν ο Λένον ή όχι. Βέβαια, βέβαια. Ήταν το πουλέν μου. Δεν καψούρα τον έβλεπες ούτε με καψούρα slow motion. Καψούρα μου. Και βάζει 2-2 ο Ντεφόε, μια γκολάρα απίστευτη. Μπροστινή παλιά. Μπαίνει στην περιοχή, είναι 5-6 μέτρα πλάγια τη μικρή περιοχή. Ναι, κάτσε, είναι Πάλας Μπόρμουθ. Μιλάμε τώρα. Πάλας Μπόρμουθ, ναι, οκ. Okay. Και σουτάρει στο απέναντι γάμα, ενώ είναι πολύ πλάγια, αλλά με το εσωτερικό, με το πλασέ. Τι λες ρε φίλε. Α, το δεις. Ναι, καλά που λένε. Που λένε ωραίος, με χρυσό δόντι. Φοβερό. Ναι, μέγας μπίκουλας. Και κερδίζουν πέναλτι Πάλας στο 90 φεύγα. Να κάνει 3-2. Και παίρνει την μπάλα Μιλιβόγεβιτς. Α, είναι 2-2 εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Παίρνει την μπάλα Μιλιβόγεβιτς. Να δεν πάρει. Όχι, λέω ο παιχταράς του Ολυμπιακού, ναι. Όχι, λέ... ναι, συμφωνώ. Ναι. Όχι, λέω Μπεντέκη, εγώ. Ναι. Βρε, τι ευθύνη έχει χάσει τα προηγούμενα τρία, του λέει. Θα το βάλω τώρα. Είχε χάσει τα προηγούμενα ναι. τρία. Μιλάμε ναι. για βλάκα τώρα. Ναι. Μιλάμε για βλάκα. Και το εκτελεί ναι. πάνω του. Μιλάμε για β-β, για βλακοβέλγο. Στον γκολ, ναι. Στο Μπέκοβιτς το πιέσε. Τον πάω πολύ. Πολύ καλό. Τον πάω πολύ, φίλε. Τον πάω πολύ αυτό. Καλώς. Ατελείωτο respect, ναι. 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 Και φατσάρα και πρώην Stoke City, έτσι. Έτσι δεν είναι Χρήστο, ναι, πρώην Stoke City. Μπέγκοβιτς. Τι λες ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Τι πολλά λες, μηνύματα. Ρε. Ναι. Ο Μόντριτς εκτελέσει το πέναλτι με τον Μπάοκ. Α, ναι. Σε άλλο γήπεδο ήμουν. Ο Μόντριτς, ναι. Ναι, ναι, ο μπράβο. Ο Ντεφόε εμπλέκεται στη φάση, γράφει φίλος που ο Κοντρέρας είναι στη γραμμή, στη γραμμή και πάνω. Τον τραυματίζει εκεί που είπε θεθλάσει χοντρίχο το Κοντρέρας. Από χτύπημα. Ναι, ναι. Αυτοί μπροστά είχαν Ντεφόε και δεξιά Λένον. Πολύ κόσμο, ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Τι πολύ κόσμο, με 15 κόσμο. Παίξανε, ναι. Μπήκε και ο Αλός, μπήκαν και χαμός γινόταν. Ο Αλός μπήκε στο 60 φεύγε. Τι πήραμε, δεν τα είδα. Τι μεταγραφή, θα δω, τι πήραμε για να δω. Α, καλά, εντάξει, ναι, θα, μετά θα. Για πάνε λίγο, Δημήτρη, περίμενε γιατί μας εκπλήσει εδώ. Ηρακλή, ποδόσφαιρο. Ναι, για πάρε. Μήπως είναι κάτι το έχουμε ήδη αναφέρει. Πήγαινε 13, μην κουράζεσαι. 13 πήγαινε. Σοβαρά μιλάς. Μην κουράζεσαι. Στη θύρα 13. Μήπως πάρω κανένα κάτσε. Παίρνω κάτσε. Να κάνω καλαμπούρι. Είσαι τρελός, ρε. Ναι. Η φωτογραφία από πού είναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Α, εδώ. Δεν... για να δούμε λιγάκι. Ο Παναγιωτήτης επιστρέφει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ναι. Τι θες άλλο. Δεν βλέπω κάτι για ενδιαφέρον, ρε, εσύ. Πάρε Ζαμπράνο, έφυγε από το. Έφυγε, τέλος. Άστρε, τραγικό, δεν τον θέλω. Έχω κατσαρέα πίσω και τέτοιο. Και Καραντασιάδη τον Άγγελο. Και κατσαμπή στον πάγκο. Και Καραντασιάδη, απαγροτικό αστέρα. Πλάκα μας κάνει. Ποιο Ζαμπράνο, ρε φίλε. Μας... νομίζαμε ότι έρχεται ο πιο τρομακτικός αμυντικός του πλανήτη Γη. Ένα μήνα το τι άκουσα δεν λέγεται. Καράφιασα. Περίμενα να δω κανένα, λέω. Θα τρέμω που το λέω μόνο. Λίγο το σύνθημα, Χρήστο. Δεν, το ζητάει ο ναι. κόσμος. Δώστε λίγη προσοχή. Τι λέει το σύνθημα το οποίο από το πρωί μας βάζει ο Δημήτρης ο Τσορμπατζόγλου. Παιδιά, κουδουνάκια. Έχουμε βρει μόνο ότι το λένε οι οπαδοί της Manchester City στο τέλος του αγώνα με τη United, όπου βεβαίως κέρδισε η μεγάλη ομάδα της πόλης. Και πανηγυρίζουν οι γαλάζιοι, οι πολίτες της πόλης, φωνάζοντας αυτό το σύνθημα. Τώρα, τι λέει.
Οι Bloody Citizens. Του άρεσε. Του άρεσε το μιλητάκι, του αρέσει. Κουλουράκια 4 θα διαβαστούν όλα. Τα είδαμε και το καλημέρα Κάβλες το είδαμε. Δεν υπάρχει κανένας Κάβλες εδώ πέρα, Ισπανός. Μόνο ο Κάσες της Δόξα Δράμας ο Πεκταράς που έκανε τον Άρη Κουδούνια στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς το πρώτο όμως μόνο. Το κουιζάκι μας απαντάει ποιος θέλει. Ερωτώμενος ο Πολ Σκόουλς πριν από περίπου 7-8 χρόνια παραμονή αγώνα United City είπε: είναι γνωστό ότι η City δεν είναι το μεγάλο κλαμπ. Υπάρχει, η United είναι το μεγάλο κλαμπ, αλλά υπάρχει και κλαμπ μεγαλύτερο από την City. Η United είναι το μεγάλο κλαμπ, αλλά υπάρχει κλαμπ μεγαλύτερο από τη City. Ποιο εννοούσε ο τεράστιος Πολ Σκόουλς? Αν βάλεις και το ονοματεπώνυμό σου, σημαίνει ότι μπαίνει στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά Ηλίου Σαββίδα του Όντεγκαν Εξπρές ή ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίηση με σχεδιατό Titanium, δηλαδή δεν παθαίνουν τίποτα, από τα Όπτικον Εξπρές. Τρία μαγαζά στη Θεσσαλονίκη, ζωή να έχουν. Δύο στο κέντρο της πόλης, downtown, και ένα δυτικά στην New Ευκάρπια. FM και νόμιμη ματάγια, αποστολή στο 54-526. Κληρώσεις Champions League και Europa League σχολιάστε. ΑΕΚ, Δυναμό Κιέβου, τα ζευγάρια στο Champions League. Τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ, και ΑΕΚ πέρασε πάλι πρώτη. Ίσως πρέπει για ψυχολογικούς λόγους ο ΠΑΟΚ να παίζει τελευταίος, ώστε να χαίρεται πιο πολύ την πρώτη θέση. Α, όχι, τώρα δεν συνέφερε, μια χαρά ήταν. Την προηγούμενη που έπαιζε Σάββατο Ολυμπιακός. Αρκετοί φίλοι, λόγω της επανάληψης του συνθήματος, κάτι αρχίζουν και πιάνουν. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να το αναλύσουμε. Ωραία, ωραία. Ήρα ολέ, ήρα ολέ, ήρα κλαρά, κι αν λευκό χρώμα εσύ. Σας γλεντάνε. Μια ζωή, ξαναβάλε. Η ντροπή της Αγγλίας. Δυνάμωστε, Χρήστο, δυνάμωστε. Η πρώτη λέξη δεν την καταλαβαίνεις, αφού αν δεν μας τη γράψουν όπως μας τη γράψανε. Ναι. Το The Bus το καταλαβαίνεις. Που δεν λέει The Bus. The Bush λένε. The Bush. Είναι όλα Βόρεια Αγγλία, ρε παιδιά. Boss. Ναι. Είχα πει κάποτε. Μπορεί να μην εννοεί το λεωφορείο, να εννοεί το θάμνο, ναι, τότε. Είχα πει κάποτε με την Εθνική Αγγλία στην Αθήνα, στον Άλαν Σμιθ και τον Γκάρι Λίνεκερ, λέω να μιλήσω λίγο με εσά γιατί τον Γκάζα. Στο δωμάτιό του και αυτό πήγε. Όχι κάτω. Αυτούς, όχι. Στο λόμπι. Στο λόμπι, όχι. Δεν σε είπα να ανέβεις. Στο δωμάτιο πήγα μόνο του Πίτερ Σίλτον. Άντε πάλι. Και ήταν μαζί μου τόσο τρυφερό και υπέροχο. Έχουν καταλάβει τι γίνεται και την έχουν φέρει στο στούντιο. Το έχει καταλάβει. Σε στούντιο και τη βάζουν κουμπωμένη μέχρι πάνω σήμερα. Σήμερα, ναι, αλλά όχι, είναι τέτοιο. Είναι. Ναι. Μπράβο, μπράβο στην ΕΡΤ. Χρήστο. Η αναβάθμιση τη ΕΡΤ είναι γεγονό με Αλέξη Τσίπρα. Δε εδώ μποτάκι, εδώ τέτοιο. Χρήστο και όσοι. Χρήστο και όσοι σε θέλω. Όχι, το ξεκουμπώνει. Πώ τη λέγαμε στο μικρό. Γιατί τη θυμάσαι Ζούγρα. Τη θυμάσαι το μεγάλο. Ζούγρα, ζούγρα. Α, σήμερα είναι. Ναι, μεγαλώνει όμως κάθε μέρα και πιο μεγάλο. Πιστεύω ότι τον. Ναι. Ενώ εσύ κάθε μέρα μικραίνεις. Εσύ κάθε μέρα δείχνεις παιδί. Δεν ήταν πιο μικρή, ρε φίλε. Ξέρω, ναι, το πιάνω. Τώρα είναι και 50. Ειδικά σήμερα μου φαίνεται μεγαλύτερη 5 χρόνια σε σχέση είναι με το make-up. Παρ' όλα αυτά το ντύσιμο είναι. Λοιπόν, όποιος πιάνει το σύνθημα για ακόμη 10 λεπτά, θέλουμε τι λέει το σύνθημα που από το πρωί μας παίζει καμιά 200 φορές ο Χρήστος Κιώσης κατόπιν εντολής. Δυο νεκρές αρκούδες στην Εγναντία οδό. Συνέχεια. Κάθε χρόνο αυτό εδώ πέρα. Αλητία. Η Εγναντία. Κάθε γράφουν χρόνο αυτό. Εγναντία. Με αρκούδες. Εμείς εδώ έχουμε αγριογούρουνα στην πόλη. Στο Ρετζίκι. Ναι, γύρω-γύρω περιφερειακά και τώρα έχουμε αγριογούρουνα. Συγγνώμη, μιλάτε. Πολλαπλασιάζονται, σοβαρά. Ναι. Κάτα, δεν έχει βλέπει. Στον δρόμο βγαίνουν. Ναι. Στον περιφερειακό, άμα δεις, έχει πινακίδα. Προσοχή και τα λοιπά. Να χαιρετήσουμε την χιονισμένη Σουηδία. Χαμός, καλημέρα, λίγο. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε στον σε όλο τον πλανήτη. Στον Κρίστοφερ, ο οποίος μας λέει καλημέρα από Στοχόλμη σε όλη την παρέα και μου στέλνει μια φωτογραφία με χιόνια. Α, είναι αυτός με το σταθμό. Είναι αυτός που θα έρθει να σε πιάσει.
55 ετών, 90. Με τον Νίκο μίλησε στο Μάλμε. Χαιρετίσματα στον Νίκο του Μάλμε. Από το Μάλμε. Μαρία. Πάλι σε μας φωτογραφία στα μας έστειλε. Είχε στείλει μια φορά φωτογραφία στα μόνο και μας είπε τον Τζορμπατζόλ, μας ευτέλησε. Ναι. Λέει το βλέπετε το τρένο. Λέει πού είναι το τρένο και μας το βάζει μέσα κύκλο. Ξέρεις, this ο is οποίος... a train. Να... Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα εκπληκτικό νέο live. Αυτός είναι Μάρια που θα σε πιάσει. Και θα σε κάνει... Αυτός είναι ο Αριανός. Αυτός Μάρια. Αν έρθει μόνος του. Και χωρί αιχμηρό αντικείμενο. Αυτό. Θα ρω την πέσει. Να το δω λιγάκι. Να το δω. Λίγο φάτσα να τον δω. Ρε. Φάτσα. Τον έχω. Τον έχω. Στο βλέμμα φαίνεται. Τον έχω. Τε παιδιά, μόλι. Να αυτός... δω. Χριστό. Είναι... Μόλι μπει αυτό, βάλε κάτι εδώ πέρα. Κάτι να ασφαλίσει η πόρτα. Αυτός είναι Μαρία. Κρίστοφερ, θα έρθει μια μέρα λίμπερο, φίλε. Και πιστεύω από τη μέρα που θα έρθει θα μιλάει όπω πρέπει για τον Άρη. Ο συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένο, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Να κάτσω το δείξω σε άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή στο κουιζάκι μας. Ναι. Να σου πω κάτι. Είναι μην εντυπωσιάζεσαι. Μπορεί και να είναι φότος από αυτό, ε. Ποιος ρε. Μπορεί και να είναι φότος. Φωτογραφία μαζί μου έχει. Τι φότος. Τον έχω δει από τον έχει διαζώσει. Στο γήπεδο. Α, εντάξει, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Είναι έτσι, κατάλαβε. Κυλκής, έτσι. Τον είδε γδυμένο, είναι έτσι. Γδυμένο. Στο γήπεδο πώς ήταν έτσι γυμνός. Άμα τον ακουμπήσει θα καταλάβει. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Πού είναι η φωτογραφία? Εγώ δεν μας. Τρέμω πάντως. Να πω ότι τρέμω, δεν τρέμω. Δεν τρέμεις. Δεν τρέμω. Με μένα τρέμεις. Όλγα τρέμει, ναι. Mm. Ναι, 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 αγαπητέ Χρήστο Αεκτσή που λένε μου, ναι. Αυτό είναι το σύνθημα. Αυτό λέει το σύνθημα που λένε. Λοιπόν, το κουιζάκι μας, πιο πολύ για την παλικαριά είπαμε να απαντήσεις. Και στον Νίκο στο Μάλμε. Είπαμε στον Νίκο Μάλμε, βέβαια, στο Μάλμε. Και στον Νίκο στο Μάλμε έχει πολλά χαιρετίσματα. Είναι παοκτής ο Νίκος. Μεγαλουργεί όμως. Ναι. Είναι εξαιρετικό στη δουλειά του όμως. Από ό,τι έχω διαπιστώσει την πρώτη μέρα. Τώρα θα δω στην πορεία. Τι δουλειά κάνει, αν επιτρέπετε. Δεν μπορώ. Το έχει... Ωραία. Μπράβο. Αλλά μεγαλουργεί. 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 Άντε, νο, μακάρι. Ο Κιλκισιώτης, ο Αριανός, ο Νίκος. Να τη δουλειά του. Αυτό είναι ο παοκτής τώρα. Όχι, ο Αριανός. Μεγαλουργεί εννοεί τον Αριανό στη δουλειά του. Και οι δύο μεγαλουργούν. Και οι δύο μεγαλουργούν. Αφού είναι Έλληνες του εξωτερικού. Ο Αριανός και, τι... και κρατάνε την επαφή τους με την Ελλάδα και αγαπούν και στηρίζουν τις ομάδες τους από τόσα χιλιόμετρα μακριά. Για μένα μεγαλουργούν. Μας έστειλε και ο Νίκος φωτογραφία. Ωραία. Θα έχει με κανένα μονόκυλο να κάνει βάρο. Να κάνει βάρη με κανένα μονόκυλο. Ο Νίκος δεν κάνει βάρη και τέτοια. Ναι. Τι λέει ρε φίλε, πάλι αγγλικά, τι είναι αυτό, τι λέει ρε Μάρι. Περίμενε. We only have three women on our island. That calls for... Αυτά είναι πολύ μικρά γράμματα ρε. That calls... Η μία είναι κατσίκα όμως. For... Κάτι θέλει να πει, αλλά... Wiki. Έχουμε μόνο τρεις γυναίκες στο νησί μας. Και είναι δύο γυναίκες και μία κατσίκα. Αυτό εδώ πέρα. Άρα... Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Άρα και την κατσίκα την. Κάτσε καλά, ομορφιά. Μπράβο, ρε. Είναι Νίκος, είπαμε. Ναι, Νίκος. Ναι. Γεια σου, ρε Νίκο. Κλαίω. Σουηδιάρα ολέ. Σουηδιάρα ολέ. Νομίζω θα φας πολύ ξύλο πάντως, να ξέρεις. Έλα, εδώ πέρα μου φουσκώνει, τσιτώνει. Να πούμε για την είδηση ότι ο Ζαμπράνο έχει φύγει από την πόλη οριστικά, έχει πάρει και τα πράγματά του. Μιλάμε για δεν το ξαναδούμε ούτε σε προπόνηση. Κρίμα. Κρίμα, ρε φίλε, δεν πέτυχε μια μεταγραφή. Τι δεν είναι, καλό είναι, τι είναι, για να πανηγυρίζεις. Μεταγραφάρα, αφού αποτυχία. Αυτή η μεταγραφή τι ήταν, ε? Του Μίχελ. Όχι. Τι είναι, δημοσιογράφων. Άντε, ρε, αστεία. Και, ρωτάω. Άντε, δημοσιογράφων. Ναι. Ναι, τα λες και τα πιστεύουν κιόλα. Ποιο τα πιστεύει, επειδή το λέω εγώ. Δημοσιογράφοι θα φέρουν τον Ζαμπράνο. Κανεί δεν μου δίνει σημασία. Τρει του Σουμπούτεο μόνο το πολύ πολύ. Ναι. Λοιπόν, ποιο χαρακτήρισε. Άρα, συγγνώμη, μου επιτρέπει. Εδώ πέρα εσύ φαίνεσαι από τον Κρίστοφερ ναι. Τριπλάσιος. Μα είμαι 1,91 εγώ ρε φίλε. Δες τι κάνει τσαλτίδης εδώ. Ρουφάω την κοιλιά, ρουφάω την κοιλιά και φουσκώνω τα μπράτσα. Χρήστο, δεν σας στείω άντρα. Δεν σας στείω άντρα. Ε? Δεν σας στείω άντρα. Κάνει έτσι. Βγαίνει με το παιδί φωτογραφία και κάνει έτσι. Γιατί εγώ έτσι είμαι. Δεν μητάζεις τόσο, δεν θέλω ειλικρινά. Είσαι αστείος ειλικρινά. Δεν θέλω να κάνω εκπομπή με αστείους, ειλικρινά. Λοιπόν, με ζηλεύεις. Να πούμε τι λέει το σύνθημα. Ναι. Φτάνει τόσο. Γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνο. Θα το τραγουδήσουμε μαζί τόσο. Πες το. Πάμε. Park the bus, Man United. Park the bus, I say.
Park the bus, park the bus, Man United. Play football, Mourinho way. Park the bus, παίξε park τρόπο the bus, Man United. Παίξε με τον τρόπο που ξέρεις. Όχι, παίξε με τον τρόπο του Mourinho. The Mourinho way. Α, Mourinho way. Ναι, play football, the Mourinho way. Ωραίο, ωραίο. Τραγουδούσαν οι τη City αφού κέρδισαν την United. Βέβαια και να μην την κέρδισαν, πάλι χωρούσε το σύνθημα. Την πρώτη τελική την έκανε 45, έτσι. Δεν νομίζω. Την πρώτη τελική την έκανε. Εγώ. Αδικό. Με αδικής λίγο. Ή δεν το έβλεπε, είναι μα αδικής. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι η αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου η νίκη τη City επί τη United. Και είναι αυτό το διαφορετικό που λέμε πάντα, ότι η άμυνα δίνει το πρωτάθλημα κτλ. Δύο στημένα βάλανε από λάθη του Λουκάκου. Δεν λέω μόνο, δεν λέω μόνο στο μάτς. Λέω γενικά. Καλά, ο ένας παίζει τελείως. Είναι αποτέλεσμα πίεσης. Ο ένας παίζει τελείως επιθετικό ποδόσφαιρο, ο άλλος παίζει άμυνα. Ο ένας είναι εκεί πέρα πάνω. 9-10-9, μην αδικούμε τα μηνύματα. Πρώτος απάντησε ο 9-10, το βρήκε πολύ πολύ γρήγορα. Η εκπομπή σας θυμίζει Δημοτικό Συμβούλιο. Δέλτα Σίγμα, Διοικητικό Συμβούλιο. Δημοτικό. Δημοτικό. Δέλτα Σίγμα. Εσύ είσαι ο Μπουτάρης, ναι, αλλά εντάξει. Δήμου Θεσσαλονίκης, καλημέρα Μάριε, Κουλουράκιας 4, που είσαι, Ραλιταρά μου, λείψες. Είσαι ο Μπουτάρης, είσαι ίδιος. Ναι. Είσαι, δηλαδή, ο ρόλος εμείς σου... είμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο και εσύ, φίλε, είσαι ένας από τους ψηφοφόρους μας. Είσαι αυτός που μας έβγαλε. Εδώ τώρα βάλαμε ένα κουιζάκι. Ναι. Παραμονή αγώνα United City, ο τεράστιος Paul Scholes είπε ότι η City δεν είναι καν το δεύτερο μεγαλύτερο κλαμπ στην πόλη. Είναι η United και μετά είναι άλλο κλαμπ. Ποιο κλαμπ εννοούσε ο Πολ Σκόλς? Μου έστειλε ένας μήνυμα. Ναι. Να το πω. Όχι. Να μην πω ότι μου έστειλε. Δείξτε το μου να ξέρω γιατί μπαίνει, πρέπει να μπει συγκλήρωση. Είναι με, τα, είναι, με τα, είναι με τα γυαλιά. Είναι με τα γυαλιά. Αυτή. Όχι. Δεν είναι η Oldham. Όχι. Το Oldham είναι πόλη περίπου μισή ώρα από το Manchester. Μάλιστα. Oldham Athletic. Με μπλε και κόκκινο. Ναι. Και τη σέβομαι και πολύ ωραία κιόλα. Εντάξει. Είναι η ομάδα που με τον αποκλεισμό της έσωσε τον Άλεξ Φέργκισον. Θα έφευγε ο Φέργκισον. Τον έσωσε ο Μάρκ Ρόμπινς με τον γκολ στον ημιτελικό εναντίον της Oldham, στον ημιτελικό κυπέλου του 1990. Ο Σκόλς είπε, το μεγάλο κλαμπ στο Μάντσεστερ είναι η Λίβερπουλ. Καλημέρα Καύλες, λέει ο 9-10. Έτσι. Και είπαμε, δεν υπάρχει εδώ πέρα Ισπανός Καύλες, μόνο ο Κάσες στη δόξα δράμας. Δεν είναι αυτό. Ο Πέρι 34 μας δίνει μια άλλη διάσταση. Μας δίνει ότι στο ρυθμό αυτό τραγουδούσαν οι της United προφανώς κάτι δικό τους. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι. 20 times, 20 times, I say. 20 times, 20 times, 20 times, 20 times, I say. 20 times, 20 times, Man United. Playing football the Busby way. Για το συγχωρεμένο Matt Busby, έτσι. Τον Sherman Busby. Α, τραγουδούσαν τότε αυτό. Ναι. Και τώρα τους τη φέρουν και λένε ότι παίζετε το ποδόσφαιρο του. Κόβεται εκεί. Δεν το τρώμε εμείς. 534. Στείλε η οπαδή της City. Μάλλον απαντούν σε αυτό. Ναι. Ναι, προφανώς είναι αυτό, το απαντούν. Αν θες κάτι άλλο υπάρχει, στείλε τη συνέχεια. Για πες αυτό με τον αρχηγό σου τον πρώην. Με τον Scholes. Αν σου πω ότι τα πλήγματα συνεχίζονται για σένα, χωρίζει ο Μπέκαμ. Ο David Beckham. Ναι, δηλαδή. Προχθές διάβαζα καλά για αυτούς. Το ένα σοκ μετά το άλλο έρχεται. Για κάτι πλαστικές που έκανε η Βικτόρια και πες για τον άλλο αρχηγό σου τον Ρόμψον. Πάλι απάντηση του λοιπόν, City. Το είπα τώρα στα παιδιά εδώ πέρα στο διάλειμμα, σε Θορμπατζόγλου και όσοι. Γιατί ανεβαίνουν πολύ την εκτίμηση μου, είπα τη City. Ναι. Πριν περίπου, στα μέσα του 80, είναι παιχνίδι United City ή City United, δεν θυμάμαι. Και είναι Χριστούγεννα, προπαραμονή Χριστουγέννων. 20-21 κάπου εκεί. Και οι οπαδοί της United τραγουδάνε για τον τεράστιο αρχηγό Brian Robson και για μένα έναν από τους τρεις μεγαλύτερους αρχηγούς της Εθνικής Αγγλίας. Είναι ο Billy Wright, ο Bobby Moore και ο Brian Robson. Άλλοι δεν υπήρξαν, ούτε θα υπάρξουν. Αυτοί οι τρεις είναι. Τραγουδάνε οι οπαδοί της United στο πνεύμα το εορταστικό. Brian Robson walks on water. Ο Brian Robson περπατάει πάνω στο νερό. Είναι ένας Ιησούς. Και απαντάνε αμέσως οι οπαδοί της City. Now we know the seats are floated. Τώρα ξέρουμε ότι τα σκατά επιπλέουν. Για καθαρσίες πες βρε καθυστερημένα. Γιατί πρέπει να το πεις έτσι? Μα αφού το λέγανε έτσι αυτοί απάντησαν. Έτσι λέγανε στα αγγλικά! Το επιπλέον πώς είναι? Floated. Floated. Now we know the seats are floated. Ρε φίλε, είναι ωραίοι. Ναι, ναι, αυτά μόνο οι Άγγλοι. Κάτι Αργεντίνοι και Γερμανοί. Άρα και αυτό το σημερινό με το λεωφορείο, παρκάρετε κτλ. Είναι απάντηση στο ρυθμό που τραγούδουσαν κάποτε οι United, ότι παίζουμε στο το Busby Way. Τώρα παίζετε το Mourinho Way. Ναι, αλλά διάβασε όμως τι λέει. Καλημέρα. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Καλά, εντάξει. Μας θεωρεί, είπες το μήνυμα μετά, μας θεωρεί την καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έτσι.
Τον ευχαριστούμε πολύ. Συνέχισε να ταΐζει στη ματιοδοξία μας, 534. Θωμάς Τόντον σαφώς απαντάει και βρίσκει πιο κλαμπ εννοούσε ο Πολ Σκόουλς, αλλά δεν μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά. Έτσι. Φίλος από Στοχόλμη μου στέλνει μήνυμα ότι ο Κρίστοφερ είναι ακριβώς λέει όπως φαίνεται. Καλημέρα από Παοξέ από Στοχόλμη. Καθόλου Photoshop. Είναι σαν έντυπη φωτογραφία που μας δείχνεις. Ναι. Πρέπει ο Κρίστοφερ να κάνει εκεί πέρα μόνο γυμναστική, τίποτε άλλο. Δεν νομίζω να κάνει κάτι άλλο. Είναι... Floating, λέει τα επιπλέον. Floating, όχι floated. Floating. Ναι, now we know the seats are floated. Floating. Α, μου λέει εδώ ναι, ο αγγλόφωνος. Εντάξει, ναι, οκ, ίσως το σύνθημα να είναι να πηγαίνει έτσι. Αποκάλυψη. Ναι. Είδε το μάτς με τη δόξα. Γίνονται αυτά. Ο οποίος Θωμάς Τόντον. Να πάμε στην ελληνική επικαιρότητα λοιπόν. Μου έστειλε και τρελό lookalike ότι ο Γιούσης, ο νεαρός της ΑΕΚ, είναι Χρήστος το παιδί, στο μικρό. Δεν ξέρω. Νομίζω. Μοιάζει καταπληκτικά με τον πιτσιρικά που κάνει παρέα που γυρίζει με τον Scooby Doo. Τρελό, ωραίο. Βράδυ. Θέλω να διαβάσω Σάββα Θεοδωρίδη. Α, είπε με σεβασμό. Ολυμπιακός πλέον μου, ναι. Έχω κόψει κάθε πλάκα με τον Θεοδωρίδη. Βλέπεις ότι. Ναι, ναι. Το παλεύει. Να μην πούμε πολλά. Γιατί... Πάντα το σεβόμουν εγώ. Ναι, τελευταίο καιρό, οκ. Okay. Δηλώνει ο Κυρσάβας. Μίλησε στην τεράστια εφημερίδα που ακούει το όνομα Φως. Τεράστια εφημερίδα, έτσι. Εφημεριδάρα. Αυτό σημαίνει ότι αποκαταστάθηκαν και οι σχέσεις. Όχι, για να μιλάει ο Κυρσάβας και να παίζει, μάλλον. Πάλι προχθές τους διέψευσαν για τον Τζαβέλα. Λοιπόν, εγώ για το θέμα της υγείας μου δεν μιλάω ποτέ. Τώρα μίλησε, τέλος πάντων. Εμένα με νοιάζει μόνο Ολυμπιακός. Αν ποτέ φύγα από τη ζωή. Αν όλοι ποτέ. Κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Τι αν ποτέ. Θέλω να με σκεπάσουν με τη σημαία του Ολυμπιακού. Ωραία. Όποτε ξεκινάω να πάω στον Ολυμπιακό και πάω παντού με βροχές και καταιγίδες, δεν πονάω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν νιώθω πόνο. Τα ξεχνά όλα για τον Ολυμπιακό. Έχω σκοπό να αγωνιστώ και για να ζήσω χρόνια ακόμα για να δω κι άλλο σύμπτωμα τον Ολυμπιακό. Έναν θα δει σίγουρα, άμα ζήσει. Έναν θα δει σίγουρα. Το κύπελο. Μακάρι, ρε Κρυσάβα. Για τον Ασαριφάρντ λέει πράγματα. Και εγώ παραδέχομαι ότι όσα ηρωνικά υπόθηκαν για τον Ιρανό πέρυσι ήταν λάθος. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πραγματικά πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λανθασμένες και οι συγκρίσεις με τον Πρίγιοβιτς κτλ. Mm-hmm. Μάλλον επιπόλες. Πολύ καλός ο Ανσαριφάρντ. Για τον Γιαννιώτη είπε ότι τον θέλουμε, θα τον πάρουμε μάλλον γιατί είναι δικός τους. Για τους διεκδικητές του τίτλου. Εγώ πάντα έναν αντίπαλο είχα, τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Μόνο αυτό είναι έβλεπα σοβαρά. Και αλήθεια λέει. Συγγνώμη, πόσα πρωταθλήματα έχεις? Δεν θυμάμαι. Τι να θυμηθείς? Δεν θυμάμαι. Τώρα βέβαια έχει τεράστια προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι καλές ομάδες. Όμως μόνο που θα ακούνε την ανάσα μας, αφού δεν μείναμε πίσω, δεν θα αντέξουν. Φυσιολογικό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Πέρα από την ματαιοδοξία του καθενός. Ήταν ποτέ αντίπαλος στο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση πρωταθλημάτων και δεν το ξέρουμε. Να λέω κι εγώ. Παλιά. Να λέω κι εγώ. Παλιά. Και ο Άρης. Ήταν και ο Άρης. Τη δεκαετία του 70 ήταν. Ποια? Την έζησε. Ποια δεκαετία? Τότε έζησε. Που έκανες 10 χρόνια με κερδίσεις, τι, πότε? Το έζησε. Αφού δεν είναι, λέμε ότι ήταν το. Μα 40. Δεν ήταν ποτέ ο ΠΑΟΚ διεκδίκητης πρωταθλημάτων. Το 70, ρε φίλε. Του πήρε ωραία. Και ένα και το διεκδίκησε. Συγγνώμη, με τον Άρη έχει παίξει μπάρα στο 70. Του το πήρε, ρε φίλε. Το πήρε, σου λέω. Αυτό σου λέει. Ποιο? Το πρωτάθλημα. Το 85. Και διεκδίκησε κι άλλα. Το διεκδικούσε ο Ολυμπιακός. Το 76. Ωραία, αυτά τα δύο είναι. Και έδωσε συγχαρητήρια ο Κυρσάβας, ναι, στους ηγέτες από τη Μακεδονία. Μπράβο στον Γιάννη Παπαδόπουλο και στον Ζαχαριάδη. Τους παίξαν τελευταίες εβδομάδες, τους ξεφωνίζαν πριν τα μάτς και η μέρα τους έδινε συγχαρητήρια. Εδώ στη Δράμα, ρε φίλε, ξεφωνίζουν για τον διαιτητή ενώ έχει ακυρωθεί κανονικό γκολ και δεν έχει πάρει πέναλτι ο Άρης. Δύσκολα τα πράγματα πάντως. Η φωτογραφία είναι. Ναι. Εντάξει, είναι και μεγάλο. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 80. 80 είναι. Εντάξει. Ο οποίος δεν ήταν συγκλονιστικός goalkeeper. Αυτό που λέει πάντως για τον Ολυμπιακό και στη θέση του Ολυμπιακού, βάλτε όποια ομάδα θέλετε, είναι μια πραγματικότητα. Όταν έχεις τέτοιες αρρώστιες, όχι τέτοιες αρρώστιες κτλ., το να ασχολείσαι με κάτι και να μην παρετήσει και να είσαι ενεργός, γιατί φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος με το πρόβλημα που έχει. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζετε να είναι εκεί στον πάγκο, να σηκώνεται, να τρέχει, να πηγαίνει, αλλά να βέβαια, μιλάει, να κάνει, να ράνει και να ζει όλη αυτή την όλο αυτό το σκηνικό με αποστολές, με ταξίδια κτλ. Από την άλλη όμως αυτό είναι που τον κρατάει και στη ζωή, φίλε. Ναι. Είναι σημαντικό δηλαδή ότι έχει τον Ολυμπιακό να ασχολείται αυτή τη στιγμή και δεν έχει αφαιθεί στο σπίτι του να κάθεται με τις παντόφλες του και τις πιτζάμες του και να περιμένει το μοιραίο.
Είναι σημαντικό. Του δίνει ζωή πραγματικά. Ο κάθε Ολυμπιακός, ο κάθε ΠΑΟΚ, ο κάθε Άρης για τον κάθε έναν που έχει ένα ζήτημα. Ναι. Και όπου ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, βάλτε ένα εγγόνι, μια δραστηριότητα, κάτι που να δίνει ζωή. Κάτι που να σε κρατάει ζωντανό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ψυχολογία. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό και επειδή δεν πρέπει ο άνθρωπος να χάσει την ψυχολογία του, έτσι. Να το ευχηθούμε να έχει χαρές. Επειδή κάποιοι φίλοι χθες. Χαρές είπα, ναι. Δεν είπα. Να έχει έχετε... οικογενειακές χαρές. Αυτή είναι η οικογένειά του. Με τον γιο του. Η οικογένειά του είναι Ολυμπιακός. Με τον γιο του, τον οποίο χθες ακροατής. Ναι. Και πιο συγκεκριμένο Νικόλας. Ναι. Το πούμε. Τεράστια από... παρουσία Νικόλα το μεσημέρι. Ποιο γιο του, ποιο γιο του. Αυτό μπράβο με, Νικόλα. Αυτόν με τη Δούκησα ή με την. Το γνωστό ρε παιδί. Μπράβο Νικόλα. Στρώνει εκπομπές. Το Θόδωρο λοιπόν. Όταν νικάει ο ΠΑΟΚ είσαι η μόνη μας ελπίδα. Τι είπε ο Νικόλας. Χαρακτήρισε το γιο του, τον. Ναι, ναι. Πώς το είπαμε? Τη Σουέφα, τον Θόδωρο. Πλατινιάρχη. Πλατινιάρχη. Απίστευτο 12 λεπτό του Νικόλα χθες. Έστειλα στον Ζαγόρα δύο μηνύματα. Και πλατινή και πλανητάρχη. Μαζί, φίλε. Πολύ μπροστά. Πλατινιάρχη. Τεράστια τάξη. Λέω όταν ο Νικόλα χαρακτηρίζει τον Ζαγόρα, αγάπη μου. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Μεγάλη παρουσία, δηλαδή ήρθε, ήταν χθες από μηχανίστε ως για τον Ζαγόρα. Μία εκπομπή η οποία έσερνε χωρίς κανένα νόημα, ξαφνικά πήρε άλλη διάσταση από την παρουσία του Νικόλα. Μαζί πλατινή και πλανητάρχης. Και γίνεται πλατινιάρχης. Χριστό. Τεράστιο. Πλατινιάρχη. Δεν τα παρατάς όλα. Τεράστιο. Ο οποίος Νικόλας τον βλέπεις τελευταία, τον έχεις δει. Τον έχω δει 4-5 φορές τελευταία 2 χρόνια, φιλέ. Ομόρφινε. Μοντέλο από την Ιταλία. Πάντα ήταν. Δεν κοροϊδεύω. Πάντα ήταν. Μοντέλο από την Ιταλία. Ένιωσα χάλιας. Πραγματικά ένιωσα χάλιας. Λοιπόν. Συνελήφθη. Οχ. Για στοίχημα. Στο Μανχάταν. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΤ. Ναι. Χρήστος Στεφανίδης. Mm-hmm. Για ένα ποσό της τάξεως. Μόλις των 2.349.409,33 ευρώ, που είναι μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος. Είναι η είδηση που διαβάζουμε μόλις τώρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΤ. Από τη μία βλέπουμε στο Sky την Μπουσδούκου. Ναι. Με μάτια. Τι κοιμήθηκε, μία ώρα κοιμήθηκε. Έχει φάει πολύ σοβάντισμα. Ναι, και από την άλλη. Και από την άλλη, βλέπουμε την εκπρόσωπο ναι. Των ΑΝΕΛ και την κυρία ναι. Μανταλένα. Ωραία η Μανταλένα. Είναι... Α, αυτή είναι τον. Μπράβο, ωραία κοπελίτσα αυτή. Μπράβο, αυτή μου κάνει και πολύ για ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια όμως δεν είναι. Αν πει σε ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ. Με καμένο είμαστε. Ναι. Μου κάνει λίγο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Αυτή τι, γιατί κοιμήθηκε αργά. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Στο... Το έχω σας στα παραλυπόμενα. Πανετολικός Ολυμπιακός. Ναι. Ποιο είναι στον μπάγκο, αλυταρά, τρελάθηκα με κολλητό μπουφάν. Και τον χαρακτήρισε μας τον πολύ σωστά. Βίνι Τζόουνς της Ελλάδας. Αλητία. Τον είδες. Ο Κουτσοσπύρος. Ρε φίλε, έκλαψα. Έλα ρε φίλε. Χριστό, τον είδες. Στη Φασαρία, που στην Αλητία. Πήγε να του στήσει ο Φόε. Ψιλοφτύνει, Μάλλον ψιλοφτύνει. Μάλλον έφτυσε. Ναι. Ψιλοφτύνει, αλητία. Δεν έφτυσε, εντάξει. Χρήσαθε. Έτσι μιλάει τώρα. Χρήσαθε, κάνει έτσι. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν είναι. Κάνει. Πάει να το κάνει. Πάει να το κάνει. Ναι, εντάξει, οκ. Και βλέπω Κουτσοσπύρο με κολλητό. Βινίλ μαύρο μπουφάν. 5 πόντους πάνω από τον αφαλό. Αξίριστος και ξυρισμένος. Τελείως Βινι Τζόουνς. Κρου κατ. Κάτσε καλά λιποθυμία. Αξίριστος και ξυρισμένος. Και τι συμβαίνει με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη. Ποιον συμπαίκτη του. Λέει σιγά τι κάνεις ρε μαλ. Σε πανηγυρισμό του γκολ το είδατε. Δεν υπάρχει φάση. Ο πρωτό είδες τι κάνει. Που είναι όλοι μαζί αγκαλιάζονται στο 1-2, αν δεν κάνω λάθος. Και κοπανάει τον Ανασαριφάτ. Και τελευταίος τρέχει, λογικό, τρέχει από την αιστεία του άνθρωπος, ο Σίλβιο Πρωτό. Και πέφτει έτσι. Βρίσκεται το ταχτσίδι δυνατά στο δεξί το μάτι. Και του λέει, σιγά ρε μαλακά, θα τον βαρούσε ταχτσίδις. Απίστευτο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για να ανοίξουμε και γραμμές. Ωπ, χαμός έγινε στην Κύπρο. Πέταξαν οι οπαδοί του Αποέλ. Φίλε, το είδα, ντράπηκα. Φίλε, κροτίδα, πιο κανίβαλοι τους Κύπριους δεν υπάρχουν. Πιο κανίβαλοι σε επεισόδια από τους Κύπριους δεν υπάρχουν. Με κροτίδα χτύπησαν το 14χρονο ball boy. Χρήστο το είδες. Στον αγώνα ΑΕΛ από ΕΛ. Είναι αιμετική η εικόνα, φίλε. Το χτύπησαν. Χρήστο, ναι. Το παιδάκι το. Ναι, ναι. Το πέτυχε. Φίλε, μην το. Μα την Παναγία μου ήρθε να μην ξαναμιλήσω ποτέ για ποδόσφαιρο, ειλικρινά. Λέω όχι, ρε φίλε, όχι. Και μετά ξανακάνανε. Όχι.
Ποτέ ξανά για ποδόσφαιρο, πραγματικά αλητία, φασιστοειδή συμπεριφορά. Φτάνει, ρε, φτάνει με αυτό το πράγμα. Φτάνει. Αν τα πετάνε άλλοι τα τέτοια. Το βρήκαμε τώρα. Αν το πετούσαν τη Ομόνοια, θα έλεγε κατά λάθος έγινε. Ναι. Λοιπόν. Κοιτάτε ένα βλάκα, ρε παιδιά. Κοιτάτε ένα βλάκα, ρε παιδιά. Τον βλέπω. Το βλέπει. Ναι. Τι είναι αυτό. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Ανοίγουμε γραμμές σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην Τρόικα, σήμερα Τρίτη, καλημέρα και πάλι σε όλο τον κόσμο. Φοβερά πράγματα με την Έστερ σου, φοβερά πράγματα. Αυτοί πάνε να πάρουν το Europa League, έτσι φαίνεται, οι φοβεροί Σουηδοί, οι οποίοι χθες κληρώθηκαν για να συνεχίσουν στο Europa League, κληρώθηκαν με την Arsenal και γράψανε στο Twitter, που το γράψαν ξέρω εγώ, θα σας δούμε στην Yamtkraft Arena τον Φεβρουάριο. Arena. Τι εφιάλτης. Είναι Yamtkraft. Εφιάλτης, φίλε. Προχωράς εκεί 100 μέτρα από το γήπεδο. Εκεί στο... Συγγνώμη, έπεσε. Άστενα, λέει, Αστροσούμ. Ναι. Πρώτο μάτς, Λονδίνο. Όχι, στη Σουηδία είναι. Σουηδία, ναι. Προχωράς 100-200 μέτρα από το γήπεδο και βλέπεις μια ταμπέλα. Trondheim 250. Ναι. Είναι τόσο ψηλά, είναι στο ύψος του Τροντονχάιμ της Νορβηγίας. Είναι και κοντά στη Νορβηγία. Ναι. Απλά γράφουν οι Σουηδοί που τρολάρουν τους Άγγλους. Δηλαδή δεν είναι, έχουν ξεφύγει. Ναι. Σιγουρευτείτε ότι ο Βενγκέρ θα έχει φτιάξει τον μπουφάν του, λέει, πριν ταξιδέψει. Θα έχει πολύ κρύο εδώ στο Έστερσουντ. Που έχει η ομάδα από δύο Άγγλους, δεν έχει. Έχει, ναι. Ναι. Και δύο Άγγλους. Και αυτό, ναι, ναι, και σαν παίκτες, λέω. Ναι. Ναι. Σαν... δύο Άγγλους νομίζω έχει. Ή τρεις. Ή δύο ή τρεις. Η Έστερσουντ, ρε παιδιά. Η Έστερσουντ. Πες τι είπε ο Μάριος στο διάλειμμα για τον γκολ της δράμας. Με αυτό που ήρθε. Κάτσε, δεν πήρα τίποτα. Λέω, θέλω φίλε να το δω. Αν ήσουν μέσα και το είδες. Ώρα σίγουρο... που έφυγε, τα ξαναλες αυτά. Πώς σε λένε, πώς το λένε το παλικάρι. Να μην. Ρε φίλε, να μην. Πέρεψε τη σκηνή, πέρεψε. Ήρθε ένας κύριος. Ήρθε ένας κύριος ο οποίος ήταν λίγο. Δεν χώρισε την πόρτα. Και ογκώδης. Λίγο δύο μέτρα. Κανονικός όμως, γυμνασμένος, όχι χοντρός. Ναι. Εντάξει, ο Πετράν είναι φίλος. Οκ. Ναι, να μην ξέρω το όνομα, ρε φίλε του ανθρώπου. Πέτρο. Ναι, να μην ξέρω το όνομα του ανθρώπου. Να πω έτσι. Άμα συνεχίσει έτσι, να το μάθει πιο καλά. Φοβερό. Μαζί ορθώνει... Και ο Μάριος, παιδιά, γλύκανε αμέσως για τον Άρη. Τα είπε σωστά από τα πράγματα. Κοντά, έτσι είναι, ναι. Μας διορθώνει ο Νίκος ο φίλος από τη Σουηδία. Yamtkraft, μας το λέει το γήπεδο. Το αστείο είναι, λέει, ότι το Emirates χωράει 66.500. Ο πληθυσμός όλου του Έστερσουντ είναι 55.000. Για πάνε το στα σουηδικά γραμμένο. Εδώ πέρα που μου το πήγες, λοιπόν, δεν φταίμε εμείς. Εδώ πέρα δεν έχει πάνω από ελληνικό άρθρο και δεν έχουν βάλει τα διαλυτικά πάνω από το πρώτο A. Δεν φταίμε εμείς. Προφανώς εδώ πέρα παίρνει. Ούτε εδώ στα αγγλικά, ναι. Δεν έχει, εντάξει. Ναι, και το γράφουν έτσι και οι Άγγλοι, ναι. Εμείς το βλέπουμε Yamtkraft. Προφανώς είναι Yamtkraft, έχει τα διαλυτικά πάνω το πρώτο A. Τι εφιάλτη ήταν αυτός, ρε φίλε. Προφανώς. Τι εφιάλτη ήταν αυτός. Προφανώς. Να μου λέει από το στούντιο, έλα, προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Ήταν 0-0 στο 55. Yeah. Βρε, λέω, τι προκρίθηκε, δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα. Βγάλαν την μπάλα 20 φορές πλάγι out. Η του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν φάγανε φάση, είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά έγινε το 1-0 και μετά. Εντάξει, ωραία βραδιά, τρυφερή. Ναι, ναι. Από τα ζευγάρια του Champions League, βάλτε λίγο αν θέλεις. Ναι. Καταρχάς, τρέχει παιδιά, μιλάμε, είστε τελείως άσχετοι. Πού απευθυνόμαστε, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει σωστή απάντηση πέρα από του Στόντων. Εκεί τι να το κάνω, που δεν θέλει, δεν μένει συγκλήρωση. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση ποιο θεωρεί ο Paul Scholes μεγαλύτερο κλαμπ στο Manchester μετά την United. Το είπε, δεν είναι η City. Ποιο είναι το πιο μεγάλο κλαμπ στο Manchester, σύμφωνα με τον Paul Scholes. Έλεος. Αν βάλεις και ονοματεπώνυμο, μπαίνεις στην κλήρωση για τα γυαλιά ηλίου. Λοιπόν, εντάχυτα διαβάζουμε και θέλω ο Τσορμπατζόγλου και ο Τσαλτίδης να πούνε ποιο θα θεωρήσω μεγαλύτερη αποτυχία να μην περάσει από ένα ζευγάρι. Ποιο από τα ζευγάρια. Πάμε. Juventus Tottenham. Βασιλεία Manchester City. Περίμενε, ναι, ναι, ρε. Να, α, θες έτσι. Πάμε. Juventus Tottenham. Juventus, μεγάλη ομάδα. Τώρα δεν μπορώ να. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ζευγάρι. Τι αποτυχία. Δηλαδή, θα δεχθώ η Chelsea να αποκλειστεί η Μπαρσελόνα. Η United από τη Σεβίλη. Η Liverpool από την Πόρτο. Η City από τη Βασιλεία. Αν αυτή η Tottenham αποκλειστεί από τα λέσχια αυτά. Μην έχει να κερδίσει Tottenham. Αν αποκλειστεί η Tottenham. Παιδάκια είναι. Ρε. Από τα λέσχια παιδάκια αυτά. Παιδάκια και παίζουν με τους άντρες. Από τα λέσχια αυτά. Μην λες χαζομάρε. Μπούντου, τι έγινε καλά ξαφνικά σήμερα. Έγινε καλά. Βλέπω λίγο, ναι, από χθε ήσουν χάλια κομμένη στο κρεβάτι. Η Μπούντα αρρωσταίνει, το πρόσεξε.
ή Παρασκευή ή Δευτέρα. Βγαίνει ωραίο τρίμερο. Την περιέλαβε ο Σαρανταλήθεια στη Φόρτσα και την έκανε. Ναι, την Πούντου. Τα διάβασε. Ναι. Τι. Αυτό που συμβαίνει με την Πούντου είναι μαγικό. Γράφει για ένα ποδοσφαιριστή μία φορά και τη στέλνει ευχαριστίες. Ο Κόλκας έχει γράψει γι' αυτό 15 φορές και δεν πήρε ποτέ ευχαριστίες. Γιουβέντους Τότεναμ, μην φεύγεις από το θέμα. Ναι. Περνάνε οι άντρες. Γιουβέντους Τότεναμ. Αν περάσει από αυτό το ζευγάρι η Γιουβέντους. Περνάνε οι άντρες, τα παιδάκια απ' έξω. Μπράβο, μπράβο. Καλά, άστα, εντάξει. Βασιλεία City. Γεια σας. Σε απίστευτο momentum η Βασιλεία. Σε απίστευτο, αλλά. Εντάξει, δεν είναι. Okay, τώρα μην τρελαθούμε. Γεια σας. Πόρτο Λίβερπουλ. Θα γίνει μάχη. Με δεύτερο μάτς στην Αγγλία θα περάσουμε. Εσύ είσαι ή θα περάσετε ή είσαι η Λίβερπουλ. Να καταλάβει ο κόσμος. Είμαι μόνο Λίβερπουλ. Σεβίλη United. Απαιτώ κατούρημα. Απαιτώ κατούρημα εντός. Καλύτερα, ρε. Τα νανοειδή, τα ιβυροειδή, νανοειδή, σπανοειδή. Απαιτώ. Εντάξει, δεν το συζητάω καν. Παράξενη ομάδα, Σεβίλη. Ναι. Παράξενη ομάδα θα σου. Δεν είσαι. Το ξέρω. Το ξέρω. Ρεάλ Μαδρίτης Παρίς Σεν-Ζερμέν. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να τύχει. Είμαι παγέ. Είμαι παγέ. Ό,τι καλύτερο. Ματσάρες. Να είναι υγιής όλη τη Ρεάλ, να είναι υγιής, να μην έχει πάλι 5-6 απουσίες, να παίξουν όλοι και Μπέιλ και Μόντριτς και ο Γάλλος και τα λοιπά. Το πάλι που πάει, πότε έχει, είχαν... έχει πολλά προβλήματα. Ναι, το πάλι που πάει, είχαν ξαναπαίξει οι δυο τους και οι απουσίες, όχι. Όχι, να παίξουν και λες πάλι. Λες σε σχέση όλοι με το πώς είναι τελευταία, που ναι. Λείπουν όλοι. Ναι, λείπουν όλοι. Ναι, να, είναι πλήρης η Ρεάλ. Δεν υπάρχει βασικά το BBC τελευταία. Καθόλου. Έχει να εμφανιστεί BBC εδώ και. Ούτε το MVP υπάρχει. Ούτε και το MVP υπάρχει. Σαχτάρ Ρώμα. Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ρώμα, εδώ πέρα δεν υποστηρίζει κανένα Ανταλκά. Πιο πολύ τη Ρώμα λίγο. Πιο πολύ τη Ρώμα. Ο τελικός είναι στο Κίεβο. Δεν να πέσει. Ξέρω εγώ. Κάτσε, ποιον είναι τώρα η Σαχτάρ. Ξέχασα. Προπονητή. Ναι. Αμάν. Έλαντε. Δεν θυμάμαι. Κόλλησα τέλος πάντων, ναι. Τσέλσι Μπαρτσελώνα. Με οδηγώ για τους μπλουζ του Κόντε. Την αλητεία εκείνη και άλλες αλητείες, αλλά εκείνη την αλητεία με τον νορβηγό τον διαιτητή, τον Έρμπρο, τον Ραπτόπουλο της Νορβηγίας. Την αλητεία εκείνη εκεί. Με Μπάλακ και Ντρογκμπά που τον έχουν στριμώξει και εκεί χάνει ο Μπάλακ, ο άσχετος, ο γκασμάς ποδοσφαιριστής, τη μεγάλη ευκαιρία να περάσει στην αιωνιότητα της Τσέλσι. Τον έχεις, τον βλέπεις, του κρατάς το λαιμό, τον έχεις. Κάθισε του την. Να σε κάνουν μια πρωτομία απ' έξω, τον Αλτάρα. Και Bayern Μονάχου Μπεσίκτας. Που περνάει την Μπαρσελόνα, έτσι θέλουν την Μπαρσελόνα. Να φόλα. Προσέχουν οι Γερμανοί Bayern που δίνουν τα εισιτήρια. Μην τυχόν μπουν στο γήπεδο και έχει 30.000 Τούρκους. Πότε έχει γίνει αυτό, θυμάσαι? Έχει γίνει σε παιχνίδι. Γερμανία-Τουρκία. Ναι. Βγαίνουν οι παίκτες της Γερμανίας για ζέσταμα και είναι έξω 40.000 Τούρκοι, το θυμάσαι, Χρήστο. Εδώ έχουν και διαρκεία. Και κοιτάνε οι Γερμανοί παγωμένοι. Φόλα Μπεσίκτας είναι. Φόλα Μπεσίκτας είναι. Κι εγώ. Το Χρήσανθος. 4-17, όχι. Αγαπητέ Μαργαρίτη, όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση. Παιδιά, μην βάζετε ομάδες που είναι γύρω από το Μάντσεστερ. Ο ένας έστειλε Όλνταμ. Εσύ στέλνεις Μπέρλι. Ο Πολ Σκόλς είπε, έδωσε απάντηση για κλαμπ μέσα στο Μάντσεστερ. Όχι για κλαμπ που είναι 20 λεπτά, μισή ώρα, 40 λεπτά. Της ευρύτερης περιοχής του Λάνκασιρ. Έτσι. Του Λάνκασιρ. Φόλα Μπεσίκτας είμαι. Εννοείται. Φόλα Μπεσίκτας. Νομίζω έχω και t-shirt Μπεσίκτας. Κάποιος μου φέρε δώρο. Κι εγώ. Ναι, έχω δώρο t-shirt τώρα. Όχι, ή t-shirt ή καπέλα. Δεν θυμάμαι. Ή t-shirt ή baseball cap. Δεν θυμάμαι. Να δούμε και Europa League. Ναι, πάμε. Καλά. Η ΑΕΚ με Δυναμό Κιέβου. Είμαι φόλα ΑΕΚ. Μπράβο. Φόλα ΑΕΚ. Ντόρτμουντ Αταλάντα. Πολύ ωραίο. Υποσυνθήκες. Άμα πηγαίνουμε καλά για πρωτάθλημα για τίτλο στην Ελλάδα, εντάξει. Είμαι Δυνάμο Κιέβου. Ποιον είσαι με τελικά, με ΑΕΚ ή με Ολυμπιακό? Μεγάλο γκολ χθες Παναγιώτικο, ναι. Τεράστιο γκολ Παναγιώτικο. Ναι, με ποιον είσαι πιο πολύ, με ΑΕΚ ή με Ολυμπιακό? Στην αντιπάοκ προσπάθειά σου, ποιο σε συγκινεί πιο πολύ, η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός? Αποφάσισε. Ή 50-50 είσαι. Το σκεφτόμουν χθες. Να το πάρει οποιοδήποτε εκτός του ΠΑΟΚ. Το σκεφτόμουν χθες. Με συμφέρει η ΑΕΚ. Α, σε συμφέρει η ΑΕΚ. Γιατί και διαλύεσαι ψυχολογικά. Ναι. Και διαλύεσαι ψυχολογικά. Μπορεί να μην κατέβει του χρόνου. Του χρόνου θα το πάρει σίγουρα ο Ολυμπιακός. Αν δεν το πάρει φέτος, θα το πάρει σίγουρα ο Ολυμπιακός. Του χρόνου, ε. Σίγουρα. Καλά. Και ενισχυμένος πολύ. Περίμενε. Νις Λοκομοτίβ Μόσχας. Με την Νις είμαι. Τρέχα, γύρευε. Κοπενχάγη Ατλέτικο Μαδρίτης. Φόλα Κοπενχάγη. Φόλα. Δεν έχουν καμία τύχη. Σπαρτάκ Μόσχας Μπιλμπάο. Αθλέτικο Μπιλμπάο είμαι εκεί. Μάλιστα.
Celtic Zenit. Ωραίο. Καλημερίζω και τον Πάνο, τον Κύπριο. Τον Παναγιώτη, τον Πάνο, τον Κύπριο. Ωραίο, Celtic Zenit. Celtic Zenit, Αγίας Πετρούπολης, εννοείται φόλα, δεν σχολιάζω. Και το άλλο ωραίο, Νάπολη Λειψία. Καθολικοί είμαστε. Πολύ ωραίο και αυτό. Νάπολη Λειψία, ούτε καν. Ερυθρός Αστέρας ΤΣΣΚΑ Μόσχας. ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Φυσικά. Λιόν Βιγιαρεάλ. Λιόν. Σοσιεδά Σάλτσμπουργκ. Ούτε παγερά, διάφορο. Παρτιζάν Πλιζέν. Βικτόρια Πλιζέν. Έλα ρε, Σέρβοι. Τους περάσουμε κι αυτούς. Στεάου Αλάτσιο. Λάτσιο. Ναι. Λουτογκόρετς Μίλαν. Φόλα Λουτογκόρετς. Πολύ ωραία παρουσία τελευταία τριετία. Ναι, ναι. Και άδικος αποκλεισμός από τη Λίβερπουλ. Άδικος. Έχει κάτι Βραζιλιάνος μπροστά, κάτι κολλήσει. Πριν δύο χρόνια. Με κάτι φάουλ, κάτι πέναλτι. Αστανά Sporting. Η Αστανά, Αστανά τη λένε. Αστανά Sporting. Αστανά. Πω, αυτό φίλε είναι ταξίδι 10 ωρών. Ναι. Από το τέρμα της Δύσης, ναι. Λισαβόνα, ναι. Στο τέρμα της Ανατολής. Πω, 10 ώρες είναι. Mm. Και έχουν και διαφορά. Ώρας, ναι. 6 ώρες. Είναι τώρα στην Αστάνα. Αστάνα είναι Καζακστάν. Ναι. Καζακστάν, έτσι. Είναι τώρα 4 ώρες μπροστά από εμάς. Ναι. Δηλαδή είναι 3.30. Ναι. Και στην Πορτογαλία είναι 9.30. Ναι. Έχουν 6 ώρες διαφορά. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Έστερσουντ Άρσεναλ. Με μεγάλη μου λύπη είμαι Άρσεναλ εδώ πέρα. Θα περάσει η Έστερσουντ. Ναι. Sorry, Έστερσουντ. 1-0 στο πρώτο, 1-1 στο δεύτερο. Και σε ευχαριστώ για τη χαρά που μας έδωσες, αλλά sorry. Ναι. Και Μαρσέιγ Μπράγκα. Φόλα Κώστας Μήτρογλου. Φόλα Μαρσέιγ. Ναι. Φόλα. Είναι 32 αυτή, έτσι. Ναι. Φάση το 32, ναι. Τα μάτσε πότε γίνονται τώρα, μέσα Φλεβάρι. 15-22 Φεβρουαρίου. 15 και 22 Φεβρουαρίου. Και το Champions League και το τέτοιο, έτσι. Και το 15 Φεβρουαρίου ο ΑΚΑ. ΑΕΚ Δυναμό Κιέβου. Και 22 πάνε στο Κίεβο. Ναι. Δύσκολα. Αυτοί τώρα έχουν διακοπή πρωταθλήματος, ε. Καλό αυτό για την ΑΕΚ. Καλό αυτό για την ΑΕΚ. Εντάξει. Κατά τα άλλα. Στα ελληνικά μας θέματα. Από τον ΠΑΟΚ λένε ότι περιμένουν κανονικά τον Ζαμπράνο στην προπόνηση. Έτσι λένε. Ο Ζαμπράνο έχει φύγει, έφυγε χθες. Τώρα, αν πει, μπορεί να πει και πουθενά εδώ δίπλα. Πάντως είχε πολλές βαλίτσες. Από τον ΠΑΟΚ τον περιμένουν. Αυτός είναι με σύζυγο εδώ. Ήταν με σύζυγο. Είναι ναι, ήταν με σύζυγο. Παιδιά έχουνε. Έχουνε. Α, είναι τέτοια φάση το παιδί. Συμπαθέστε το παιδί. Πέρα την πλάκα τώρα. Συμπαθέστε το παιδί. Χωρίς υπερβολή. Βεβαίως. Και για Χιλιανός δεν είναι. Περουβιανός. Περουβιανός. Πολύ πολιτισμένος για Περουβιανός. Καλά, οι Περουβιανοί δεν είναι καμία φάση με, καμία σχέση με Χίλι και δεν είναι sorry, ναι. Υπήρξε επεισόδιο Γιώργου Σαββίδη με Διούδη στην Τουμπά. Όχι. Διαψεύδεται. Από ποιον? Από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρξε. Δηλαδή δεν του φώναξε στα αγγλικά και στα ελληνικά να πέσετε στη γάμα εθνική. Όχι. Ωραία. Θα πάρω το Σοκράτη και θα το μάθω. Πάρτονα. Πάρε τώρα. Και πες τι είπε στον Κουλούρι. Οι άνθρωποι ασφαλείας του ΠΑΟΚ έσπρωξαν τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα στα αποδυτήρια. Δεν το πιστεύω εγώ. Άσε μας μόνο το. Ψέματα κι αυτό. Δεν το πιστεύω. Πάρε το Διούδη να σου πει τι είπε στον Κουλούρι. Και πού τον έγραψε ο Κουλούρης. Ο Διούδης στον Κουλούρι μέσα στο γήπεδο, όπως και ο Κουλούρης στο Διούδη μέσα στο γήπεδο, μπορεί να πούνε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία και ευγενικά πρόσωπα. Ναι, επειδή είπε ότι το να πηγαίνει ο παράγοντας όμως. Σου λέω δεν το είπε ρε παιδί μου. Δεν κάναμε το ζόρι. Με συνοδεία μπράβων σιγά, και οτιδήποτε άλλο σιγά. Και να επιτείται φραστικά ο 1.50 στο Διούδη ή στον κάθε Διούδη, ναι, στον που 1.90. Αν τον δει στο δρόμο θα κάνει ότι ο Μάριος πριν με τον Πέτρο. Δηλαδή πως σε λένε. Τι έκανα, ρώτησα πως σε λένε. Μόνος του λοιπόν, αν τον έβλεπε στο δρόμο, τον κάθε Διούδη, αυτός ο τύπος που βρίζει, κοροϊδεύει. Σου λέω δεν έγινε, μην το συνεχίζεις. Λέει η ΠΑΟΚ δεν έγινε. Η ΠΑΟΚ δεν έγινε. Λέει ότι έγινε. Τώρα έχουμε δύο αντικρουόμενες. Δηλαδή πρόσεξε λίγο. Ξύπνησαν ξαφνικά στον Παναθηναϊκό. Σιγά και μα. Και ανακάλυψαν. Δηλαδή. Και ανακάλυψαν την επίθεση του Γιώργου Σαββίδη. Καλά. Στο Σοκράτη Διούδη κιόλας. Ξαφνικά μπάριε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Από όλα όσα έγιναν. Είπαν τι να πούμε τώρα για προπαγάνδα. Οι άλλοι γιατί να το διαψεύσουν. Τι είναι, τον έβρισε. Σου λέω δεν το είπε. Το διαψεύουν φίλε, γιατί τροπιάζει τον ΠΑΟΚ αν έγινε. Σιγά μωρέ, τι τον έγινε. Τι τον είπε για το σπίτι του, για το αυτό, τι τον είπε. Καλά, άμα ξέρω. Το έλεγε. Τι τον είπε, δεν θα πάρω το σοκάδι. Σιγά, πάρ' τον και πες τι είπε στον Κουλούρι. Και λέω, τον... εγώ πάντως λέω ότι ο συγκεκριμένος τύπος μόνος του δεν πουλάει μαγιά πάλι. Ούτε σε δεκάχρονο. Καλά. Γιατί είναι και πιο ψηλός ο δεκάχρονος. Ναι. Καλά. Τι είναι. Εσύ πες τι πουλάει. Μην προκαλεί την τύχη σου. Προκαλώ την τύχη. Ποια τύχη, με 7 στα 7 έχω. Την προσωπική εννοεί. Μαρία, αυτό ήταν απειλή. Ρε το γραμμένο, ρε.
Ρε το γραμμένο. Απειλή ήταν αυτό, Μάρια. Ναι, ναι, ναι. Απειλή ήταν από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ προς εμένα. Συγγνώμη, τι λέει για σένα 164. Αυτό πάει στον Τσαλτίδη. Λέει ο 164. Όταν θα έρθετε, πώς θα γουστάρουμε τα goal offside που θα τρώτε. Δεν ξέρουμε πώς. Α, για μένα μάλλον. Για μένα. Όταν ανεβούμε σε κατηγορία μαζί με τον Άρη, αυτό. Ή για Μάρια, τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ανεβεί ο Ηρακλής αν δεν υπάρξει κάποια ρύθμιση από το κράτος. Που δεν θα υπάρξει, γιατί ο Παναθηναϊκός θα βρει άλλο τρόπο. Οπότε μην τρελαίνεστε. Να λέτε την πραγματικότητα στον κόσμο. Μην τον τρελαίνετε τον κόσμο τώρα, γιατί όταν το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να ανέβει λόγω των χρεών, θα λέτε δεν το ξέραμε, δεν το κάναμε, δεν το ράναμε, δεν ήξερα, δεν άκουσα. Πείτε στον κόσμο ότι αν ανέβει τώρα ο Ηρακλής με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει τώρα, έχει το 100% των χρεών. Άρα δεν μπορεί να ανέβει. Αυτό στους ρεπόρτερ. Α, οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Οι ρεπόρτερ, όχι. Αυτό είναι ρεπορταζιακό. Οι ρεπόρτερ να βγάζουν το φίδι από την τρύπα, να χειρίζονται τα δύσκολα θέματα, να πρέπει από, όταν έρχεται ο απατεώνας επενδυτής να το ξέρουν από πριν ή να το ανακαλύπτουν να αποκαλύπτουν. Ναι. Όταν είναι καλός να το λένε και αυτό από πριν. Αν στην πορεία γίνεται απατεώνας, επίσης οι ρεπόρτερ να το λένε και η ραδιοφωνική παραγωγή. Ανάλογα με το τι λένε οι ρεπόρτερ, να τους σχολιάζουν. Εγώ! Πέφτουν μέσα! Απλά δεν το λένε. Έτσι. Δεν πέφτουν μέσα! Τους ξεφωνίζουν και λένε, εγώ τα έλεγα. Εγώ σου λέω λοιπόν σήμερα, επειδή ο Ηρακλής είναι πρώτος και κανένας σας δεν το λέει, αυτή τη στιγμή αν ο Ηρακλής ανέβει, επειδή παίζει ως αεποντίον Ηρακλής, η συνέχεια του Παπαθανασάκη δηλαδή, εφόσον ανέβει ο Ηρακλής, έχει το σύνολο των χρεών να τον ακολουθούν στη Β' Εθνική. Άρα δεν μπορεί να παίξει και θα ξαναπαίξει στη Γ' Εθνική. Μπράβο, μου δίνεις, μπράβο, μου δίνεις υλικά. Σήμερα, τον Ιούνιο δεν ξέρω. Σήμερα, ναι. Εγώ θέλω από τους ρεπόρτερ να παίρνω τα υλικά και να φτιάχνω την πιτούλα που είπε, τη σαλάτα που θέλω. Δεν αυτό γίνεται, φίλε, με τη δουλειά σούπα, του άλλου. Με τη δουλειά του άλλου. Όχι, πού να τα βρουν μόνοι τους. Μια εβδομάδα κάνουμε απεργία. Μια εβδομάδα κάνουμε απεργία. Θα μιλάει μόνο για το ταξί και τις διαδρομές του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, τη Βικτόρια Μπέκαμ και τα λεωφορεία της Manchester United. Επίσης, σέβομαι. Επίσης, σέβομαι και δεν λέω τι μου είπε πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ για τους δημοσιογράφους. Τέλος. Ναι. Σέβομαι και δεν το λέω εδώ και δύο μέρες. Μπράβο, Μάρη. Μας συγκινείς. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Ο Κοκκινοτρίχης Μάριε είπε καλύτερα να βλέπω την Salford City. Όχι. 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 Παραμονή United City είναι, του λέει δημοσιογράφος, αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι και λέει ο Paul Scholes, όχι και μεγάλο παιχνίδι, εξάλλου η City δεν είναι καν το δεύτερο πιο μεγάλο κλαμπ στην πόλη. Είναι η United και... Δεν είναι η Salford City. Όχι. Μες. Είναι κλαμπ μέσα στο Manchester, έτσι. Σιγάρε, Νίκο, το quiz. Έχω quiz, λέγεται το Μάριο, ποιος παλέμαχος της Arsenal δεν έμπαινε σε αεροπλάνο. Γελίο, αστείο quiz. Dennis Bergkamp. Που κανονικά παραμονή του μάτς στην Τούμπα. Το ομάδα του Άγιαξ είναι τώρα. Που παραμονή. Ναι, τον έχω δει στο team, ναι. Που κανονικά του κάνεις μία ένεση. Παραμονή ανήμερα της πτήσης για την Τούμπα, για Θεσσαλονίκη. Κάνουν του μία ένεση. Τσαπ, τον παίρνει ο ύπνος. Α, μας έστειλε και τη δήλωση του Scholes. Έχω την ομάδα. Μπράβο. Δεν πω μετά. Μπράβο. Άγνωστη ομάδα είναι αυτή. Σε παραδέχομαι. Δεν ξέρω. Σε παραδέχομαι. Αυτή είναι εδώ. Για να δω. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σαν φάρμακο είναι. Κλαίω, κλαίω. Ο φίλος ο Σάκης λέει, ναι, μόνο αν έρθει ο Γιούγκο μαζί με το Γιωργάκη θα έχει θέμα. Είναι η σκιά του. Ο Γιούγκο είναι ο... Για σένα λέει. Θα έχω Πέτρο. Θα γίνει τιτανομαχία θα γίνει. Ελληνό. Να αλλάξουμε θέμα. Ναι, ναι, καλύτερα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ας πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο. Πιο τι είναι αυτά τα ψέματα που διαδίδουν αυτοί του Παναθηναϊκού. Αν είναι δυνατό, κύριε. Αλίτες. Διαδίδετε τέτοια ψέματα. Πάμε σε break αμέσως, κύριε μου. Αμέσως. Ανοίγουμε γραμμές άμα την επιστροφή μας. Πάμε. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4. Η Τρόικα. Εντάξει, η εισαγωγή είναι άσχετη. Είμαι ελευθερό πουλί. Ωραίο, μπράβο, ποιότητα. Δεν τη φοράει. Εσύ δεν φοράς, τροπατζόβο. Την έχασε στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Είσαι ο αστείος μου λοχτός. Στο γήπεδο έχασα τη Βέρα, λέει. Κι όμως. Ποιο γήπεδο. Σε επεισόδια.
Το πιστεύει αυτό η Φρόση, το πιστεύει, ε. Το πίστεψε. Πόπο. Αλήθεια λέω. Πόπο, αλήθεια. Μεταγραφάρα ο ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε. Έφυγε ο Ζαμπράνο και ήρθε ο Κουμεντάκη. Α, εντάξει. Ο έμπειρος διεθνής ακραίος συμφώνησε. Ωραία. Σε όλα με την διοίκηση του πρωταθλητή Ελλάδας. Κουμεντάκι ο ΠΑΟΚ. Κουμεντάκι πήρες. Έπαιζε στη Ραβένα, στη Λούμπεν της Πολωνίας, φέτος στην Αντ. Λούμπεν. Ναι. Λούμπεν τάξη. Ακραίος Έλληνας διεθνής, παιχτάρα. Κουμεντάκι ήταν τα ρούχα, ρε Χρήστο. Στην πόλη, στο κέντρο, Κουμεντάκης. Α, τέντες. Τέντες Κουμεντάκης, ναι, sorry. Μεταγραφάρα ο πρωταθλητής. Περιμένουν δύο γραμμές, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ποιο θεωρεί ο Paul Scholes το δεύτερο μεγαλύτερο κλαμπ στο Manchester μετά την Manchester United? Την Tranmere. Έτσι, απαντάς. Αυτή είναι πάνω, Liverpool. Αυτή είναι τέτοιο. Merseyside. Είναι Everton και μετά Tranmere. Tranmere Rovers. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές, είναι ανοιχτές. Αν βάλεις γραμματεπώνυμο, μπαίνεις στην κλήρωση για γυαλιά ηλίου ή γυαλιά πρεσβειοποίησης με στρατό Titanium. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλης από τα Midlands της Μεγάλης Βρετανίας. Λοιπόν, ίσως αυτός ξέρει. Θα βάλεις το τραγούδι του Διονυσίου, τα μάτεψα τα πράγματα. Και έφυγε από το σπίτι. Έλα, ετοίμασε. Για να το αφιερώσουμε στο Ζαμπράνο. Φίλο μας. Δημήτρη. Παρακαλώ. Θα μιλήσουμε λίγο με μερικές πιθανότητες. Εσύ που ξέρεις το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και εμείς είμαστε και λίγο άσχετοι και μακριά. Με πιθανότητες, πες μας σε παρακαλώ. Τι πιθανότητες έχει? Τι πιθανότητες έχουμε να ξαναδούμε τον Μπρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ? Να τον ξαναδούμε. Σε λατρεύω. Παίζει τρίκαλα ΠΑΟΚ την εβδομάδα. Τρίκαλα ΠΑΟΚ παίζει. Θα παίξει λίγο. Εκτός έδρας ακίνδυνος. Τι πιθανότητες έχει να αποχωρήσει τον Γενάρη? Απαντάς ηρωνικά στον ακροατή. Αυτό κατάλαβα τώρα. Όχι ρε. Στον Πλατανιέν τιμωρημένος δεν παίζει. Σοβαρά τώρα πιστεύεις ότι είναι 50-50? 50-50 να μην φύγει, 60-40, 70-30, τι έχεις στο μυαλό σου εσύ, αγόρι μου? Αυτό θέλω να μου πεις. Αγόρι μου. Δεν ξέρω ρε φίλε, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, θα γίνουν προτάσεις, διαπραγμάτευση προφανώς, όλα δείχνουν ότι υπάρχουν προτάσεις και ενδιαφερόμενοι. Τώρα, η μισή πρέμιερση είπε για τον Πρίγιο. Πες εσύ, άμα σου δώσουν 7 εκατομμύρια τα παίρνεις? Εννοείται, και με λιγότερα. Τι να σου αλλά, πω τώρα. Εντάξει, δικό. Όχι, δεν είναι έτσι απλά. Φίλε, είναι εγγυημένα γκολ, δεν είναι έτσι απλά. Πας να πάρεις πρωτάθλημα. 7 εκατομμύρια είναι πολλά. Αλλά... Ενρίκε. Πάμε όχι, πάμε όχι, πάμε όχι. Πάμε δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Δεν έρχεται, έτσι. Δεν έρχεται. Το ξεπερνάς του Πρίγκιβιτς εύκολα όμως. Δεν είναι απλό το θέμα. Γιατί έχω 3-4 πράγματα που θέλω να πούμε, γιατί μετά θα μου πεις ότι δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό. Θα μιλήσεις μετά μόνος. Δεν... Όχι, είσαι λίγο επιπόλαιος στον Πρίγκιβιτς. Στο λέω, αλλά το ξέρεις. Τα παίρνεις τα 7 και τελείωσες. Θα βάζεις γκολ εσύ μετά. Περιμένουν άλλοι δύο. Πάμε, Αποστόλη. Πες τα για να τι περιμένουν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Περίμενε τώρα. Γιατί με ξύνεις. Μετά με 7 εκατομμύρια δεν μπορεί να φέρεις ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ. Ποιος θα φέρει τον ποδοσφαιριστή? Ποιος? Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης. Ναι. Όχι ο Μίχελ προφανώς. Ο Σαββίδης. Αυτός που έφερε. Δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο θέμα. Το γκολ είναι πολύ σύνθετη υπόθεση. Ψάχνουμε, λέμε αριστερό μπακ. Δεξί μπακ μετά το μάτος. Ποιος είναι στον μπακ, ρε Δημήτρη? Ο Κίτσιου. Αφού δεν βγαίνει ποτέ με κάρτες, ρε Σιντ, τι θα σου αναχωριέσαι, ρε Δημήτρη, σοβαρά τώρα σε ρωτάω. Μετά το μάτος, ποιος παίζει δεξί μπακ στον μπακ? Γιατί ψάχνουμε μόνο αριστερό μπακ, αυτό ρωτάω. Ο Κρέσπο. Δεν υπάρχει θέμα και στο δεξί μπακ. Πάρε τον Κουλιμπάλι για τον Παναθηναϊκό. Στο αριστερό υπάρχει μεγαλύτερο. Γιατί δεν έχεις κανέναν. Μα υποτίθεται ότι ο Βιερίνια δεν πρόκειται για μπάσκετ. Εξανάγκης. Κατά συνθήκη. Ακριβώς. Ναι, εξανάγκης. Γι' αυτό άρα, σου λέω ότι θέλεις, ψάχνεις όπως... δύο αριστερά μπακ. Και ένα δεξί. Αυτό σου λέω. Δεν ψάχνουν για δεξί. Δεν ξέρω, δεν ψάχνουν για δεξί. Αφού το Δελιγιανή δεν τον εμπιστεύεται ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί να παίξει και ο Βρακάς, ο πιτσερικάς. Ο Κρέσπο. Και κάτι τελευταίο. Ο Κωνσταντίνης δεν έχει φύγει ακόμα. Το θέμα. Όχι, δεν φύγει, είπαμε. Ναι, δεν έχει φύγει. Το θέμα. Δημητρή, το θέμα του που έχει ο ΠΑΟΚ όταν σκοράρει να μαζεύεται πίσω είναι ψυχολογικό, είναι θέμα οδηγίας. Στην Ξάνθη δεν έγινε κάτι τέτοιο? Που ήταν καλά η ομάδα στην Ξάνθη δεν έγινε κάτι τέτοιο μέρα το 0-1. Με τον Πανιόνιο δεν προλάβαμε να δούμε. Δημήτρη, το έχουμε δει σε αρκετά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. Δεν μπορούσε να κυκλοφορεί, να κρατήσει μπάλα καθόλου. Οδηγία δεν είναι. Δεν υπάρχει οδηγία. Δεν είναι οδηγία. Οδηγία δεν είναι. Εντάξει. Με καλύψεις. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα. Τον πρίγκιπτη τον δίνεις όμως, έτσι. Με 7 εκατομμύρια. Το κρίμα στο λαιμό σου. Το κρίμα στο λαιμό σου. Δημήτρη, τα λεφτά είναι πολλά, Δημήτρη. Κάποιες φορές οι ομάδες έχουν
έχουν κολώσει να δώσουν επέκτες και το έχω μετάνιωσαν μετά. Ο Ολυμπιακός με το Φορτούνι βαράει το κεφάλι αυτή τη στιγμή. Και άμα φέρεις και ένα 4-5-0-0 μετά θα σου πω εγώ. Τα λεφτά θα μετράς μετά. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Απλά σου λέω ότι τα λεφτά είναι πολλά. Εγώ λέω και τις δύο. Είναι πολλά τα λεφτά. Λέω και τις δύο πλευρές. Είναι ζυγαριά. Ναι, και εγώ, σου λέω ότι κινδυνεύεις μετά να μην μπορέσεις να τα ξαναβρεις αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Ωραία Αποστόλη, έγινε παλικάρι μου. Φιλιά στο Birmingham και σε όλα τα Midlands. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπογκδάνη από το Εστεμπάν Εσκαμπάν της Αλβανίας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Μπογκδάνη. Χρυσάφε. Μ' ακούς, ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ναι. Χρυσάφε, σε ρωτάει ο Μπογκδάνη, ρε εσύ. Ναι. Όταν είχε πει την άλλη φορά ότι το γήπεδο είναι έτσι, βρίζουν, κάνουν. Εντάξει, λογικό είναι, ρε φίλε, και θα βρίζουν και θα κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι δεν το έκανε ο μικρός Σαββίδης. Και να το έκανε. Εκείνη την ώρα είναι 150 σφιγμή. Δεν το είπα εγώ. Το λέει ο Sport FM. Ποιοι σφιγμοί, ρε Μπογκδάνη, του παρά. Που το παίζεις Άγγλος, θα πούμε, κολόβλαχη από το, από τον τεπόρα. Μην μιλάς έτσι τώρα. Κολόβλαχος είμαι. Έτσι. Κολόβλαχος είμαι, αλλά... Πλάκα κάνω, ρε, πλάκα. Ναι, ρε Μπογκδάνη, αλλά ο παράγοντας, δε παλικάρι μου, τι σφίγμους έχει ο παράγοντας. Πώς δεν έχει, ρε, φίλα, άμα αγαπάει την ομάδα του, και ο τέτοιος θα κάνει. Και ο δικηγόρος, ο ψηλός δικηγόρος, το 1,87. Από πότε την αγάπησε, ρε φίλε, τα τελευταία 3 χρόνια. Πότε την αγάπησε. Πώς δεθήκαν έτσι με την ομάδα αυτή. Απίστευτο. Σου λέει ο δικηγόρος που είναι στον πάγκο, πλακώθηκε με τον προπονητή του. Σου λέει. Ως απάντηση. Και αυτό θα κάνει. Είναι παράγοντας, ρε φίλε. Εκείνη την ώρα όλοι βρίζουν ο Διούδης. Τι πάει, παίζει πιάνο μετά, το, ξέρω εγώ, μετά την μπάλα. Τι δουλειά να... έχει, ρε, ο παράγοντας στα αποδυτήρια της ομάδας αντίπαλης. Τι λες τώρα. Να πάει λοιπόν, όταν παίξει λοιπόν πάω από Ολυμπιακό. Η πράσινη τον πήγε, όχι εγώ. Έλα, καλημέρα. Είναι έγκυρη, είναι έγκυρη η πράσινη σε τέτοια θέματα. Πάμε παρακάτω. Από το Ελμπασάνη. Χαίρετε. Το είπα λάθος, συγγνώμη εγώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά. Καλά είμαστε εσείς. Αποκλεισμός από έστερση με τον παδό της Άρσεναλ. Χιλιάδες ρε. Και λίγα για την ομάδα και για τον προπονητή που είχα και το μοντέρνο ποδόσφαιρο στην Αγγλία που μέχρι τότε ήταν καμινά. Είμαι φόλα Αρσέν. Είμαι φόλα Αρσέν στο κοπί. Πηγαίνανε Σάββατο βράδυ όλοι και. Και τρώγανε τα βρώμικα και πίνανε ουίσκια και δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους την άλλη μέρα. Και ο Βενγκέρ τι έκανε. Και ο Βενγκέρ και τρώνε αβογκάντο και κουλουπίδι. Και ο Βενγκέρ είναι ο μελαιωτής του σύγχρονου ποδοσφαίρου στην Αγγλία τώρα. Ας το μην το ψάξεις. Σε αυτό είμαι εντάξει. Αρσέν υποκλίνομαι. Ο Βενγκέρ, ε. Υποκλίνομαι. Αρσέν υποκλίνομαι. Μια νίκη μακριά από τη χειμωνιάτικη στέψη της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι να θα πάρει το Europa ή το θέλουν κάποιοι δεν το θέλουν. Μακάρι, το εύχομαι ολόψυχα. Δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Χειμώνα βγαίνει η ΑΕΚ. Δεν ασχολούνται. Για ένα και μόνο λόγο, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Αλλιώς θα ήταν και ο ΠΑΟΚ. Θα ήταν ο τόπερνο ΠΑΟΚ, θα πήγαινε τελικό ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, χλωμή ήταν αυτή. Τέλος πάντων. Αυτός που το παίρνει παίζει Champions League. Δηλαδή αυτό το πράγμα να κάνετε ολόκληρη εκπομπή με κάτι που έχει διαψευστεί, το κάνετε και για τις ομάδες σας. Ορίστε. Να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, τι εννοείς. 3 λεπτά το είπαμε. Μιλήσαμε ούτε. 3 λεπτά. 2,5 λεπτά μίλησε. 3 λεπτά μιλήσαμε και διαβάσαμε ένα άρθρο. Τι. Που αυτό γίνεται με τον Άρη περίπου σε 542 θέματα για τον Άρη. Έτσι. Με τα χρέη του, τις εκαθαρίσεις του, τις μαρούπες. Εδώ βγήκε ο άλλος ο δικηγόρος, δεν φίλε, αφήσεις με το κεφάλι, μήνυση έφαγε. Είπα εγώ τίποτα για τον Άρη. Κάτι κάποιος. Έχεις πει κατά καιρό. Και εσύ κάνεις εκπομπή και συνεχίζεις και το παίρνεις. Δύο λεπτά το είπαμε. Τι ολόκληρη εκπομπή. Μήπως σε λίγο υπερβολικό. Πρώτα 40 λεπτά του United μιλήσαμε. Συγγνώμη, θα μας γράψει χάζος τώρα. Και κάνετε, όταν τα κάνετε, ποια κάναμε. Κάτι που διαψεύστηκε. Και επειδή διαψεύστηκε από την ΠΑΕ, πάω τι πάνω δεν έγινε. Μα δεν έχουν λόγο, ρε παιδί, δεν είναι κάτι σοβαρό. Εσύ, άρα ξύπνησαν οι του Παναθηναϊκού και είπανε: είδαμε το μικρό Σαββίδη να επιτίθεται το Διούδη. Που τελευταίο διήμερο τα φορτώνουν όλα. Το διαψεύδει πάει ΠΑΟΚ, το επιβεβαιώνει πάει Παναθηναϊκός, ο καθένας έχει το λόγο του. Όχι, ποιος είπε την αλήθεια. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Μιγά το περιστατικό μου. Όταν τα κάνετε, είπα. Όταν τα κάνετε. Αυτό είναι γενικό σχόλιο. Όταν τα κάνετε. Ωραία. Έγινε καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε, ναι, πάει και να κλείσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι... Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει πολλές μεταγραφές. Βαριά δύο, εσύ τι πιστεύεις. Μα όπου έχει ανάγκη, ρε φίλε, να μην πάρει αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ μόνο. Να μην πάρει στόπερ. Αφού θα φύγει ο άλλος. Εγώ θα προωθούσα τον Μπούγκουρα. Δεν ξέρω, μου έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Τον Μπούγκουρα.
Μην γελάς, εγώ δεν γέλασα. Γελάς. Η ομάδα του παίζει στη Γάμα Εθνική και δεν μπορεί να κερδίσει. Είπε ένα όνομα ποδοσφαιριστή, γελάς. Άμα η ομάδα παίζει στη Γάμα Εθνική δεν μπορεί να μιλάει για ποδόσφαιρο. Να τον προωθήσει, θέλω εγώ. Να πάρει πρωτάθλημα από τον Πούγκουρα. Έγινε καλημέρα. Ένα τελευταίο. Μη σου τι έχω πρόβλημα με το παιδί. Να την υγεία του λέμε είναι καλά το παιδί. Γεια σας. Να την ηχογραφούμε την σημερινή εκπομπή για τον Μπατζόγλου. Ναι. Να την έχω και αυτά που είπατε. Για ποιο πράγμα? Γιατί του χρόνου στο Χαριλάου θα τα διαψεύδω όλα. Απειλείς. Όχι, ρε φίλε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Καλά σου λέει τώρα. Διαψεύδει, λέει, πάω. Θα τα διαψεύδω όλα, δεν απειλώ. Ας ανέβεις με το καλό πρώτα. Εγώ θα ανέβω με το καλό πρώτα. Αλλά του χρόνου. Ναι, όταν αυτοί λέγανε, όταν λέγανε ψέματα, Στέλιο, ότι έπεινε ο αστυνομικός διευθυντής σου ίσια. Αλλά εγώ σου λέω δεν θα πάθει τίποτα. Ουίσκια. Και θα τα διαψεύδω κιόλα. Όταν λέγανε ψέματα ότι ο αστυνομικός δεν είναι ουίσκια. Ανέβα πρώτα εσύ και βλέπουμε. Θυμάσαι. Έτσι. Μέχρι του χρόνου. Στο σπάθα. Έπινε, λέει, ουίσκια ο αστυνομικός διευθυντής. Έχει ακόμα κυσαμικούς, έχει αυτά. Τον κέρδισα. Και εσύ έχει τρίκαλα. Περάσα τα τρίκαλα στο κύπελο. Εγώ πέρασα. Περνάει ο καιρός, μη στεναχωριέσαι. Έσαι Ήμαρ. Περάσανε, αλήθεια είναι, περάσανε πολλά χρόνια. Έσαι Ήμαρ, Στέλιο. Αλλά τη σημερινή εκπομπή, αλήθεια, πολλά χρόνια. Εγώ δεν είμαι παρόν εκεί. Εγώ δεν είμαι παρόν εκεί. Και σου επαναλαμβάνω, αν τυχόν του είπε κάτι, είναι τόσο βαρύ και άσχημο. Τι, δηλαδή αν του είπε οτιδήποτε. Μιλάει ο ακροατής. Κύριε ακροατά, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Κύριε ακροατά, πώς το είπατε αυτό για το flip, Στέλιο, πώς το είπατε. Αυτό το flip flop που κάνετε στη ζωή σας και στο αίμα σας που το έχετε εσείς σαν ομάδα και σαν λαός. Να πεις παράδειγμα τις γενικότητες να τις αφήσεις. Παράδειγμα. Συγκεκριμένα. Μου δίνετε δανεικούς φέτος. Πες συγκεκριμένα. Για τους δανεικούς. Μου δίνετε δανεικούς φέτος. Πάντα έδινε δανεικούς. Ναι, αλλά παλιά λέγατε ότι διαμορφώνουν τις ομάδες. Είναι πιο τίμιο να μην παίζουν οι δανεικοί από το να παίζουν και να τους λέμε στημένους. Όταν εγώ Χρήστο? Όμως πήρα δύο δανεικούς από τον Ολυμπιακό, το έκανες σημαία. Όπως σημαία έχεις πάντα, κάνει. Πάντα παίζει ρόλο η ομάδα. Πάντα έπαιξα εγώ και έφερα 2-2. Δεν έπαιξα. Πάω Πανιόνιος και άλλο πάω Ολυμπιακός. Έπαιξα και έφερα 2-2. Εγώ δεν κάθισα να χάσω. Εσύ πες ότι δεν είναι έντιμο να μην παίζουν οι δανεικοί με τις ομάδες. Δεν είναι. Ακούγεις. Δεν είναι. Αλλά είναι αποδυναμώνεις την ομάδα. Τι, πού υπάρχει αυτό. Στην Αγγλία υπάρχει αυτό. Κανονικά παίζουν όλοι. Στην ελληνική κοινωνία είναι πιο έντιμο να μην παίζουν. Να μην δώσει δανεικούς τότε. Στην ελληνική κοινωνία. Άμα απογορευτεί. Στην Ισπανία που η ομάδα ή οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να δώσει πριν σε άλλη ομάδα. Τουλάχιστον το δίνει πάνω από το τραπέζι, όχι κάτω από το τραπέζι. Άνα μπράβο. Καλά, το κάτω τραπέζι το έχουν στο αίμα τους, φίλε. Ενώ εσείς. Εμείς δεν έχουμε λεφτά. Εγώ έχω 4 χρόνια, δεν είμαι πουθενά. Και φέτος έχω βάλει. Αυτό να το ξαναπείς. Εγώ. Ναι. Εγώ το έχω την. Εγώ το λέω από το για μας. Γιατί δεν ήξερα πόσα χρόνια για να παίξει πάω κάρι αυτό. Για το που 4. Είμαι, το ξέρω μόνο εγώ. Αλλά και φέτος που είμαι 7 στα 7 και στα 7 μάτς έχω βάλει σφαγές από το σλάιτ μας. Έγινε, Στέλιο, παλικάρι, έγινε, περιμένουν άλλοι. Α, τρεις μας είπες. Ένας. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας. Όνομα και ομάδα, αν και για ΠΑΟΚ μου ακούγεσαι. Νίκος, λέγω ΠΑΟΚ. Νίκος, θα το κατάλαβα καλά, Νίκο. Καλημέρα, να σε καλά. Γιατί το κατάλαβα, από τι, ότι χρειά της φωνής μου. Βαρύς και ασήκωτος κάπου. Είναι η ΠΑΟΚ, είναι βραχνιασμένη. Από την Κυριακή είναι βραχνιασμένη. Ναι. Ωραίος, Νίκο, ωραίος. Λοιπόν, για, Δημήτρη. Παρακαλώ. Κύριε Δημήτρη. Κύριε, γιατί κύριε. Δεν γνωριζόμαστε. Έτσι. Όταν σε λένε για το. Σε αναφέρανε πριν από λίγο για το Διούδη, δεν αναφέρανε. Ναι. Και με φωνές και όλες και ιστορίες κατά πόσο ο αντιπρόεδρος και ναι. Γιος είπε αυτά και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν το αναφέρετε. Στη φάση με το ΜΑΚ, ο Διούδης για ποιο λόγο έφυγε από την Ελλάδα. Πήγε να κάνει μαγιά, να το δείξει κάμερα. Ότι όχι, είναι εκεί. Δεν πήγε γι' αυτό. Γιατί πήγε. Να σε πω εγώ γιατί πήγε. Ναι. Πήγε γιατί για να προκαλέσει να πει το οτιδήποτε για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Στα δικά μου τα μάτια γι' αυτό πήγε. Εντάξει. Ενώ όταν ο Γκαρσία δίνει γροθιά. Νίκο, όταν Νίκο, δίνει ο Γκαρσία γροθιά είναι. Ένα λεπτό λίγο. Νίκο, είσαι σεναριογράφος, γράφεις σενάρια. Εσύ κύριε Δημήτρη, δεν το είδες αυτό. Δεν το είδες ότι πήγε να προκαλέσει. Εγώ τον είδα στην κάμερα και εκτίμησε ότι πήγε. Φάση που πήγε και προκαλούσε το ΜΑΚ, δηλαδή όλος ο Παναθηναϊκός σχεδόν δεν υπήρχε, πήγε ο Διούδης.
Πήγε στον Κουλούρι να κάνει μαγιά να τον δείξει κάμερα. Ναι. Πήγε στο Μάγκ να κάνει μαγιά να τον δείξει κάμερα. Εντάξει. Να τον δείξει κάμερα πήγε. Στη φάση με το. Στη φάση της κάρτας της κόκκινης του Μακ μιλάω. Εγώ και εγώ αυτό. Δεν μιλάω για τον πέναλτι. Το ίδιο έκανε και εκεί. Εκεί πήγε. Άρα ο Μακ έσπρωξε. Άρα. Κουτάκι της μπύρας, ο ίδιος δεν κάνει τίποτα κακό. Στο τέρμα του, βρε, στο τέρμα του είναι ο Θεοδωρής. Στην τέρμη και τέτοια. Θες να δεις τι έχει κάνει ο. Πώς το λέγανε αυτό τη Σίντερ, τον τερματοφύλακα. Ούτε θυμάσαι πώς τον λένε. Ο Μούδης πήγε στην κόκκινη κάρτα του Μακ για να δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟ. Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει ο Διούδης. Και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει. Όλο κακές επιλογές κάνει, μια ζωή θα είναι προβληματικός. Ποιος είναι προβληματικός, τι λες τώρα, ρε. Πηγαίνει σε προβληματικές ομάδες. Πού είναι, ο Άρης είναι προβληματική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι προβληματική, όπως τον Παναθηναϊκό παίζει. Στον Παναθηναϊκό παίζει. Προς το παρόν. Τι προς το παρόν. Τι πού το είναι το προβληματικός. Το παιδί είναι 25 χρόνια παίζει στον Παναθηναϊκό. 15 χρόνια φέρνεις τους ρε. Νικήστε 3 χρόνια είναι ο Διούδης. Ξύπνα! Δεν φτάνει το δοκάρι. Άσε που πήγες να τον πάρεις και σου είπε όχι για αυτό το ξεχωρίζεις. Δεν φτάνει το δοκάρι. Πήγες να τον... Καλημέρα, φίλε. Έβαλε γκολ ο Πέτρας. Ότι είναι κοντός είναι. Νίκο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ότι είναι κοντός είναι, είπαμε. Είναι κοντός. Για γκολκίπερ είναι κοντός. Δεν γεμίζει την νηστεία ο Διούδης. Το Βελίδι πήγες πήρες. Για μελές για το Διούδη. Από ανάγκη. Τα πιο δυνατά χέρια σε Έλληνα γκολκίπερ σήμερα. Γι' αυτό την έβαλε μέσα μόνο του προχθές. Ναι. Τα πιο δυνατά χέρια σε έναν. Χάσαμε τον Άσο. Το ξέρουν και κάποιοι φάγαν μπουνιές. Πήγαν να τον πουλήσουν τρέλα. Όπα ψή. Για πες. Προκαλεί. Προκαλεί. Τσαλτίνη χωρέ. Ψή. Δεν τα ξέρω αυτά. Πες. Όταν ήταν στον Άρη. Πήγαν κάτι. Οπαδί του Άρη. Όχι. Οπαδί του Πάου. Πού στο δρόμο, πού. Δεν μπορώ να σου πω. Σε κλαμπ. Δεν έχει περάσει πενταετία παραγραφή αδίκημα. Στην πρώτη κατηγορία. Στην πρώτη ο Άρης. Προκαλεί. Χορεύει κανένα το κεφάλι του προκαλεί. Πώς δεν πέρασαν πέντε χρόνια. Νταντάρα. Είσαι γελίος, είσαι σκάφο. Νταντάρα. Προκαλεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ. Είπα ΠΑΟΚ. Προκαλεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είπα εγώ ΠΑΟΚ. Τώρα ποιος. Ηρακλειδέας ήταν. Ηρακλειδέας. Και τον βάρεσε ο Μάρκος ο Βελίδης. Δεν έχει ανάγκη ο Βελίδης, φίλε. Boxer. Επειδή ήταν boxer. Boxer. Τρία χρόνια πρωταθλητής. Το πάω, το είπα. Τα πιο δυνατά χέρια. Και ελπίζω κάποια στιγμή να πέσουν τα μούτρα στο χέρι του. Γιατί έχω πει κάτι για το Βελίδι. Τον υμνώ το Βελίδι. Βέβαια. Και τον Πέτρο, τον ύμνησε. Τον έχω υμνήσει. Θα ξαναρθεί εδώ έξω είναι. Εδώ από κάτω είναι, να ξέρεις. Κλείνουμε και πέντε πήγε. Κλείνουμε. Πάω λοιπόν, πώς ξεκινάει. Δεν είχαμε καμία σωστή απάντηση. Δηλαδή μόνο θα μάθει τον που δεν παίρνει στην κλήρωση. Α, και δύο. Όχι όμως στο Facebook, εντάξει. Λοιπόν, σταμάτα. Ναι. Έχεις τίποτα άλλο να πεις. Χασκέντα. Ναι. Πρέπει να κάνω πάσα στην επόμενη εκπομπή. Ότι το πιο μεγάλο κλαμπ στο Manchester μετά τη United είναι το κλαμπ Χασιέντα. Αν και έχει χρόνια που έκλεισε, έτσι. Ιστορικό κλαμπ από τα πιο ιστορικά του πλανήτη. Φοβερό. Πολλά ναρκωτικά, υπέροχες μουσικές. Τρελά ξενύχτια. Καλά έκανε και έκλεισε αυτό και ναρκωτικά. Και φανταστική ταινία με το 24 Hours Party People. Τεράστιο κλαμπ Χασιέντα. Και μετά είναι η Σίτη. Να δώσουμε το λόγο στην επόμενη εκπομπή, την εκπομπή της εξυγίανσης. Και των αληθινών γεγονότων των πραγματικών διαψεύσεων. Διαψεύει, λέει, πάω και επεισόδιο. Καλά σου είπα. Καλά σου λέει. Ναι, ναι, σιγά το πράγμα να πούμε. Συμφωνώ. Σιγά το επεισόδιο. 7 στα 7. Άλλο πρωτάθλημα εκείνο. Άλλο πρωτάθλημα εκείνο. Το Σούπερμαν γιατί το έβαλες. Το Σούπερμαν. Η ομάδα του γραμμένου. Πώς το είπε, συγγνώμη, Ανάξα. Τι είπε τώρα. Πώς τον είπε, Τανάκη. Τι είπε τώρα. Η ομάδα του γραμμένου. Τι είπε τώρα. Το Τανάκη δεν ξέρω τι είπε. Κριτικά είναι αυτά. Το Τανάκη τι είπε. Όχι, είναι εκνευρισμένος που άρχισε και 7 στα 7. Και δεν τον πλήρωσε. Ομάδα έπαιζε, του συστήματος. Έπαιζε άσο τη δόξα δράμας και έχασε και κνευρίστηκε. Ομάδα συνόμη, του συστήματος. Τι ποιος, ήταν το Τανάκη. Ποιος είναι ομάδα του συστήματος. Με όλους τους γραμμένους. Κάνεις λάθος. Αργιανός ο γραμμένος. Φέτος, 7 στα 7. Του Μαρινάκη το γραμμένο. Μήπως. Αργιανός. Της υγείας είναι σε σύγχυση. Αποφασίστε με ποιον είμαι. Ο άλλος είπε του Μαρινάκη. Ο ένας λέει του Μαρινάκη, ο άλλος λέει του γραμμένου. Τελικά μήπως ο γραμμένος είναι του Μαρινάκη.
Βρε Πινόκιο, βρε Τεντέν. Πινόκιο, τι σχέση έχει το μικρόφωνο. Το στρουβάκι με τον Τεντέν τώρα. Είστε κλόουν, είστε καρτούν, τι είστε. Κλόουν, καρτούν, από τι. Τα παιδάκια, αυτό το δημοτικό. Προβληματικά. Ερχόμαστε. Μακάρι να πει. Ερχόμαστε. Τόσα χρόνια περιμένουμε. Ερχόμαστε. Το τσιλουθάκι φέρνω στο κεφάλι, δεν στα το μικρόφωνο, δεν στα προκαλείται. Πού το βρήκε. Ερχόμαστε. Καλημέρα σας. Πάμε, πάω. Έλα, όλα τώρα, όλα.